η αγροτική μας παραγωγή τι γίνεται, σε ποιοι είμαστε, πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται. Καλά, για την ακρίβεια δεν το συζητώ. Και έχω να συζητήσω, να συζητήσουμε και ένα ακόμη θέμα που έχει να κάνει με τους εργάτες γης. Αλλά τα αφήνω τελευταίο αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό και είναι σε διαδικασία εξερεύνησης ακόμα. Λοιπόν. Όσο αφορά τα αγροτική παραγωγή και την Ιερά Πέτρα, που είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Η Ιερά Πέτρα λοιπόν έχει μπει σιγά σιγά στην παραγωγή. Φέτος έκανε βήματα προς τα μπροστά. Δηλαδή μπήκε στην παραγωγή πολύ πιο πρώτα από ό,τι έχει συνηθίσει να μπαίνει. Δηλαδή υπήρχε αυτό το κλίμα αισιοδοξίας ότι φέτος οι τιμές θα είναι καλύτερες με τον ενεργειακά δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Και όλοι προσπαθήσαν να μπουν οι περισσότεροι τουλάχιστον πιο νωρίς στην παραγωγή. Υπήρχε αυτή η τάση. Την αγορά. Τώρα, αυτό εάν εξελιχθεί καλό ή κακό, πραγματικά ο καιρός το δείχνει και εκεί πέρα δεν μπορούμε να επέμβουμε. Αυτό που είναι, είμαστε σχετικά αισιόδοξοι γι' αυτό και σχετικά σίγουροι μπορώ να πω, είναι τουλάχιστον τους χειμερινούς μήνες, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση και πάλι με τον ενεργειακά δύσκολο χειμώνα που έχετε στην Ευρώπη, ο οποίος την παραγωγή στην κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη θα την περιορίσει στο ελάχιστο. Είμαστε τουλάχιστον αισιοδόξοι ότι τα δικά μας προϊόντα θα τύχουν καλύτερες τύχες. Ναι. Το λέμε αυτό από την αρχή, πριν ακόμη με το φύτεμα. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον από νέες χώρες να προμηθευτούν προϊόντα από εδώ, από την Ιερά Πέτρα, από την Κρήτη ουσιαστικά. Μας το είχαν πει οι εξαγωγείς αυτό. Πραγματικά και έμπρακτο ενδιαφέρον, όχι θεωρητικό. Ναι, γιατί το θεωρητικό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στις εκθέσεις που πηγαίνουμε. Δηλαδή το ενδιαφέρον έτσι του στυλ, τι καλλιεργείτε εσείς, καλλιεργούμε αγκούρια για παράδειγμα. Και πόσο τα δίνατε πέρυσι, μπορείτε να μας τα δώσετε φθηνότερα. Δηλαδή αυτό το ενδιαφέρον το συναντάμε κάθε χρόνο. Αλλά φέτος δεν μπαίνουμε στο παιχνίδι των τιμών καθόλου και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Δηλαδή δεν μας ρωτάνε το πόσο κάνουν τα προϊόντα σας από τώρα, αλλά μας ρωτάνε αν έχετε. Αν έχετε και πώς θα έχετε. Αυτή είναι η συζήτηση, αυτή είναι η κουβέντα εδώ. Είναι πάρα πολύ καλή τουλάχιστον για τα δεδομένα και το ό,τι έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Να. Έχουμε λοιπόν... Αισιόδοξα λοιπόν τα μηνύματα. Έτσι για την παραγωγή της Ιερά Πέτρας μέχρι τώρα, ότι θα φύγουν σωστά με καλές τιμές. Πάμε τώρα, γιατί εκεί είναι το θέμα, ότι ναι, μεν υπάρχει ζήτηση, αλλά οι τιμές θα είναι τέτοιες που θα ανταποκρίνονται και στο μεγάλο κόστος παραγωγής. Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο το οποίο θα το απαντήσει ο καιρός και τίποτα άλλο. Διότι βλέπω το καιρό στην Ισπανία που ήμουν και πρόσφατα, αλλά το βλέπω λόγω της δουλειάς, το παρακολουθώ συνέχεια τι καιρό θα κάνει την επόμενη εβδομάδα στο μεγάλο μας ανταγωνιστή, που είναι η Αλμερία. Στην Αλμερία λοιπόν ο καιρός είναι καλοκαίρι ακόμα. Ενώ εδώ πέρα εμείς κρυώνουμε και έχουμε πάλι το μακροπάνικο, σε όλη την Ισπανία έχουν καλοκαίρι απίστευτο. Αυτό το είναι προϊμή. Καλό ή κακό? Είναι κακό. Γιατί σας είπα ότι η παραγωγή στην Ιερά Πέτρα έχει προημήσει. Έχουμε μισεί όλοι για κάποιο λόγο που πάμε λίγο ασύνταχτα, είναι αλήθεια. Δηλαδή, ως συνήθως. Δεν πάμε συντεταγμένα να δούμε τις ανάγκες και να δούμε πώς πάει η δουλειά, αλλά αυτό δεν είμαι και τόσο αισιόδοξο που είναι αλήθεια. Άμεσα για αυτό πάμε λοιπόν να δούμε την αγορά έτσι όπως είναι τώρα. Στην Ισπανία λοιπόν λόγω του πάρα πολύ καλού καιρού και των φυτέψεων που ούτως ή άλλως είναι πρώιμες, δηλαδή εκεί δεν μιλάμε για φυτέψεις όπως κάνουμε εμείς, ας πούμε το αγούρι, την ντομάτα των Οκτώβριων, μιλάμε για πιο νωρίς φυτέματα και την πιπεριά, για φυτέματα του τύπου Απρίλιο και Μάη. Τότε είναι οι φυτέψεις των καλλιεργιών της Ισπανίας. Αυτοί λοιπόν είναι στο πού της παραγωγής τώρα και λόγω της καλοκαιρίας η αγορά προβλέπω να δυσκολευτεί. Βέβαια, αν γινόταν αυτό πριν 2 ή 3 χρόνια, η Ισπανία θα πετούσε απλά. Δηλαδή θα βλέπαμε πάλι εικόνες αγωματερές των αγκουριών, να δω αυτοκίνητα να ξεφορτώνουν σε ρήμους και να πετάνε αγκούρια, αυτό το βλέπαμε. Και διάφορα άλλα προϊόντα. Φέτος δεν τα βλέπουμε. Φέτος βλέπουμε να πουλιώνται έστω και με αυτές τις τιμές, οι οποίες για το κόστος είναι πραγματικά είναι ευκαιριακές για κάποιον αγοραστή. Δηλαδή όταν το αγκούρι στην Ισπανία έχει 65 λεπτά και από 50 τέλος πάντων 65 είναι ευκαιριακά για κάποιον αγοραστή να αγοράσει. Αλλά όμως εάν το κάναμε σε συνάρτηση πριν 2-3 χρόνια, θα σήμαινε πέταμα. Γι' αυτό λοιπόν μας αφήνει η όλη η ιστορία αυτή, μας αφήνει μια αισιοδοξία ότι και στα δύσκολα η αγορά μπορεί και ανταπεξέλθεται, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Και τουλάχιστον να μην πάμε σε κάτι προγνώσεις που
είναι ο χειμώνας έτσι, αλλά βλέπαμε το κόστος της παραγωγής πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, πριν το ενεργειακό μπαμ δηλαδή, αλλά βλέπαμε αυτό το ξέσπασμα που είχε γίνει με τα λιπάσματα και το κόστος γενικά στο θερμοκήπιο, δηλαδή εργατικά και λιπάσματα από αυτό, ήταν πριν τον πόλεμο. Δεν είναι κάτι που παρατηρείται τώρα με τον πόλεμο. Βλέπαμε λοιπόν αυτά τα πράγματα και το πώς εκτινάς το κόστος και έλεγα ότι θα καλλιεργούμε με διπλάσιο κόστος και θα πετάμε πάλι. Αλλά τουλάχιστον δεν φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, σε αυτό πιστεύω να είμαστε και μιλάμε πάντα για προσωπικές εκτιμήσεις, γιατί η αγορά δεν ξέρει πότε εξυψώνεται και πότε καταραίει. Αλλά όμως τα σημεία είναι ότι δεν θα έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Ότι θα πάμε και τα καλά. Τώρα, έχουμε. Άρα, για να το κλείσω αυτό το κομμάτι. Έχει ξεκινήσει η παραγωγή σιγά σιγά, έχουν ξεκινήσει δημοπρασίες, υπάρχει ζήτηση. Τώρα εκεί με τα σούπερ μάρκετ φόντα τι γίνεται εδώ? Υπάρχει πραγματικά ένα καρτέλ, ας πούμε, που πιέζει τις τιμές προς τα κάτω? Τι γίνεται? Κοιτάξτε, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Γενικά στα ΝΟΠΑ και το σούπερ μάρκετ είναι ο μεγάλος παίχτης της λιανικής στην Ελλάδα. Και παντού στην Ευρώπη είναι ο μεγάλος παίκτης λιανικής. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος σαν αυτό. Και προσαρμοζόμαστε, δυστυχώς πολλές φορές προσαρμοζόμαστε όπως παίζει τον τεφ που λέμε. Αλλά όμως μέχρι τώρα δεν έχω δει κινήσεις του στυλ να προσπαθήσει να μας πιέσει την τιμή, ειδικά στα γυπευτικά. Δεν έχουμε τέτοια δείγματα μέχρι τώρα, γιατί εμείς με συμφωνείς με τα σούπερ μάρκετ και παράμετρα έχουμε κλείσει τώρα και ένα-ενάμιση μήνα. Δηλαδή είμαστε στη φάση που αρχές Νοεμβρίου μπαίνουμε σε διαδικασία να υλοποιήσουμε τη συμφωνία. Τρέχουμε κλείσει πολύ πιο πρώτα. Είμαστε σε συζητήσεις από τις αρχές του καλοκαιριού. Δεν έχουμε δει μέχρι τώρα δείγματα το να προσπαθούν να μας πιέσουν στιγμές ή να αλλάξουν κάτι. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι. Ακούω αυτά που λένε το ρύζι, θα πάρει το ρύζι, η ζάχαρη και αυτά τώρα. Όχι, μα δεν ξέρω τώρα αν εδώ μπήκε η ντομάτα και κάνουν και χιούμορ. Εδώ στο καλάθι μπαίνει το μακρύ κοκό, λέει, ρύζι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα μήπως γίνει, ας πούμε, και το ντοματίνι να μπει και αυτό στο καλάθι του νοικοκυριού. Γιατί είπαν ότι κάθε 15 μέρες θα διαφοροποιείται αυτή η λίστα. Το αγγούρι, η μελιτζάνα. Δεν ξέρω αν μπει και κάτι. Δύσκολο να πούνε αυτά στα καλάθι. Δεν χρειάζεται αυτό τώρα, αφού μπαίνει το μακαρόν νούμερο 6 και το ρύζι, το μακρύ κοκό, εντάξει, τι θες τώρα? Είναι λίγο και... αστείο αυτή η κατάσταση. Εννοείται, να μπει το μακαρόν νούμερο 6 και να μπει και 10 για παράδειγμα. Μπράβο, αλλά και πώς θα κάνεις το μακρύ κοκό τώρα, κάνει γεμιστό, ας πούμε. Κάνει τα γεμιστά. Ναι, και εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά, αλλά είναι πολιτικά τεχνάσματα, φαντάζομαι, για να δείχνουν ότι η κυβέρνηση δουλεύει στην κατεύθυνση του να μην χρεώνεται η νοικοκυρά και να προσπαθεί να ελέγξει τιμές. Δηλαδή έτσι το ερμηνεύω εγώ. Στην ουσία δεν μπορεί να δουλέψει. Μα στην ουσία δεν μπορεί να δουλέψει. Είναι επικοινωνιακά πτρικάκια. Αλλά μήπως βοηθήσει και την ιδιωτική ετικέτα από τα σούπερ μάρκετ, οπότε και εκεί μπούμε και στην περίπτωση από το ντοματίνι το οποίο προαναφέραμε, δηλαδή ότι αυτά τα οποία εμπορεύεται πια σαν σούπερ μάρκετ, σαν μονάδα σούπερ μάρκετ, αυτά τα δεδομένα. Θα μπει μεγάλη ντομάτα βρε με το ρύζι, το μακρύ κοκό θα κάνει γεμιστά. Αυτό θα γίνει. Τι να πεις τώρα, δηλαδή μόνο χιούμορ χρειάζεται εδώ. Το μόνο που μπορούμε να έχουμε σε αυτή την περίπτωση είναι χιούμορ, τίποτα άλλο. Γιατί έτσι όπως έχει δείξει ότι όποια προσπάθεια να περιορίσει την αγορά σε οικονομίες σαν τη δικιά μας που είναι ας ανοίξουμε εισαγωγικά φιλελεύθερη, στο τέλος πρώτης εκείνο δεν μπορούν να ανοιχτεί η αγορά, αυτό προσδιορίζεται μόνη της, τραβάει το δρόμο της και οριοθετεί τα πάνω και τα κάτω της. Και εμείς πολλές φορές καθόμαστε και την κοιτάμε και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε σε τίποτα. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η οικονομία, έτσι είναι ο καπιταλισμός. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα. Οπότε η παραγωγή μπαίνει σιγά σιγά. Μπαίνουμε πραγματικά πιο νωρίς, πιο δυνατά. Ενώ πέρυσι αυτή την εποχή οι προϊόντα δεν υπήρχαν παρά. Υπήρχαν ας πούμε περισσότερες ντομάτες. Φέτος οι ντομάτες είναι με το σταγονόμετρο, δεν υπάρχουν. Υπήρχαν αγκούρια που δεν καλύπτανε τη ζήτηση. Πέρυσι τα αγκούρια αρκετά ακριβά αυτό το καιρό. Φέτος είναι πιο φτηνά. Τα αγκούρια, γιατί είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, οι ποσότητες των αγκουριών που μαθαίνω που συγκεντρώνονται στα δημοπρατήρια σε ό,τι την ιεράπετρα, πέραν των ποσοτήτων που φεύγουν, αλλά θα μου πείτε οι ποσότητες των αγκουριών, οι περισσότερες πάνε εξαγωγή και δημοπρατούνται λοιπόν, πηγαίνουν στα τοπικά δημοπρατήρια. Τι να σας πω τώρα, είναι εκθέτης από τα περσινά. Δηλαδή, είναι επί 3, επί 4, επί 5 από ό,τι ήταν τα περσινά.
Είναι πολύ παραπάνω. Είναι πολύ παραπάνω φυτεμένα, θέλετε να πείτε. Έχουμε περισσότερη παραγωγή. Σε διαδικασία σκουμίδης. Είναι πολλά περισσότερα κούρια. Και από τα φυτόρια που κάνω έτσι κάποιες επαφές για το τι έχει φυτευτεί, μέχρι τέλος περίπου το Οκτώβριο, εκεί θα έχουμε μια συνολική εικόνα του τι έχει φυτευτεί, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί, μου λένε, η ντομάτα. Οπότε θα ξέρουμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται και βλέπετε κι εσείς, το αγγούρι είναι αυτό που έχει φέτος παραφυτευτεί. Να μην χρησιμοποιήσω όλο παραφυτευτεί, γιατί δεν παραφυτεύεται κάτι, διαφοροποιείται προς τα πάνω, ναι, μένα, αλλά όμως είναι τόσο μικρή διαφοροποίηση και τόσο ελάχιστη στην ευρωπαϊκή αγορά αυτό το σύντοπλιν. Που δεν είναι αξιολόγου. Εδώ πέρα τοπικά πάει κάπως και μας φαίνεται κάπως περίεργο. Δηλαδή, όταν πέρασε τέτοια εποχή, σε όλα τα δημοκρατήρια μαζεύονταν ας πούμε 1.000 κλούβες αγγούρια ή 1.500 και τώρα μαζεύονται 6.000. Είναι πολύ. Είναι μεγάλη διαφορά. Αλλά όμως αυτές οι ποσότητες στην ευρωπαϊκή αγορά είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε παρακολουθούμε όλο αυτό. Πάμε σε λοιπάσματα τώρα που πέρασε η. Υπουργική απόφαση λέει για κάποια επιδότηση στα λοιπάσματα. Ξέρουμε κάτι παραπάνω, γιατί δεν, δηλαδή και το παρακολουθώ και το θέμα δεν έχει κάποια διευκρίνηση. Δεν έχει διευκρίνηση. Είναι θολό ακόμα το τοπίο. Έχετε κάποια άλλη ενημέρωση? Λοιπόν, αυτό που βλέπω και παρατηρώ σχετικά με τις αποφάσεις που διαρρέουν από κυβερνητικούς παράγοντες και πηγαίνουν στον ηλεκτρονικό τύπο, τον αγροτικό πλέον, και δημοσιεύονται, είναι ότι έχω χάσει τα πακέτα πια, δεν μπορώ να τα μετρήσω. Πόσα πακέτα βοήθεια θα πάρουμε εμείς οι αγρότες? Και μέχρι τώρα πραγματικά μπήκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ένα βοήθημα. Δεν θυμάμαι τώρα ποσό ακριβώς το στρέμμα, γύρω στα 60 ευρώ πρέπει να ήταν το στρέμμα. Μας δώσαν ένα βοήθημα πραγματικά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Μας δώσαν ένα βοήθημα, το οποίο αυτό δεν ανταποκρίνεται ούτε στο κόστος του επιπλέον πετρελαίου την εβδομάδα. Αυτά που πληρώναμε πέρυσι την εβδομάδα να πηγαίνουν πάνω κάτω με τα αυτοκίνητά μας για να καλλιεργήσουμε. Και αυτά που πληρώνουμε φέτος είναι τεράστια διαφορά που δεν καλύπτει και ούτε εξετάζεται το στρέμμα. Δηλαδή, για να απαντήσω και εγώ πρώτα απ' όλα στις δικές μας απορίες, πρόσφατα που ήμασταν στη μαζί στην έκθεση, ρώτησα λοιπόν στους Ισπανούς παραγωγούς, φίλους και συναγωνιστές αγρότες, εσάς εδώ πέρα τι γίνεται, έχετε πάρει βοήθημα από κράτος? Βέβαια δεν μπορούσα να λάβω μια σαφή απάντηση, μου είπανε ναι, έχουμε λάβει, και πόσα βρε παιδιά πήρατε, μου λένε λιγότερα από ό,τι θέλαμε. Αυτή ήταν η απάντηση. Δηλαδή, πήρανε το κράτος εκεί πέρα επειδή. Την αγροτική παραγωγή τη φροντίζει, επειδή στηρίζεται ουσιαστικά στην αγροτική παραγωγή και στον τουρισμό, αλλά και βιομηχανία, κοιτάξτε, σπάνια το συζητάμε. Αλλά εκεί πέρα βοηθήκανε πολύ περισσότερα από εμάς. Δεν ξέρω το νούμερο, όπως ήξερα παλιότερα με τις κορονοϊές και ενισχύσεις, δεν ξέρω πραγματικά το νούμερο, αλλά όμως εδώ πέρα δεν. Μόνο πακέτα ανακοινώνονται σχετικά με λοιπάσματα, με οτιδήποτε έχει να κάνει, και στο τέλος εμείς δεν βλέπουμε τίποτα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η κουβέντα να έχουμε να λέμε. Όταν αποφασίσουν και αν αποφασίσουν να κάνουν κάτι, πιστεύω ότι θα μας συμβουλευόντουσαν. Τουλάχιστον κάποιες ομάδες που ασχολούνται, όχι ομάδες παραγωγών, αλλά ομάδες ανθρώπων που ασχολούνται με το θέμα και έχουν κάποια γνώση και μπορούν να τους βοηθήσουν. Μέχρι τώρα δεν έχει ερωτηθεί κανένας για τίποτα. Μάλιστα. Πάμε και σε. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε όσον αφορά τις τιμές, αν θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα. Η εικόνα είναι αυτή που έχετε κάθε μέρα στο Ιντελέι. Τα αγκούρια είναι γύρω στο 50-60, εκεί φεύγει ο κύριος όγκος των αγκουριών. Η ντομάτα απλά δεν υπάρχει. Δηλαδή και όσοι υπάρχει φεύγει σε καλές τιμές, που η καλή ντομάτα πληρώνεται πάνω από ευρώ, δηλαδή για την εποχή είναι αρκετά καλή τιμή. Το κνωσού μας έχει κάνει μια ωραία, που δεν το περιμέναμε, μας έχει κάνει μια έκπληξη και πουλιέται αρκετά καλά. Δηλαδή είναι πάνω κάτω στο ευρώ που ποτέ δεν είχε πιάσει αυτή την τιμή το γνωστό αυτή την εποχή. Και τα υπόλοιπα προϊόντα κρατιούνται πάρα πολύ καλά για τα δεδομένα. Δηλαδή πάντα στα ξεκινήματα, μόλις μέσα σε Οκτώβρη, η πιπεριά πάντα καθόταν λιγάκι, ενώ ξεκινούσαμε πάντα με πολύ καλές προοπτικές. Φέτος δεν έχουμε τέτοια. Φέτος πάμε πιο όμορφα, πιο στρωτά. Οι τιμές πάνε πιο στρωτά. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Ναι. Άρα ανωδικές, δηλαδή, η ανωδική πορεία των τιμών στα. Σταθερή. Η πορεία που διαγράφουν είναι ανωδική, βέβαια. Ανωδική. Το θέμα είναι πόσο ανάλογη είναι
των εξόδων. Ναι. Δηλαδή ανωδική πόσο. Ναι. Ανωδική ένα λεπτό, δύο λεπτά. Ναι, αλλά το κόστος παραγωγής εκτινάχθηκε. Αυτό μας μένει να απαντηθεί, αλλά όμως δεν είναι κάτι το οποίο θα το απαντήσουμε τώρα. Οι αγορές είναι η αγορά αντιδρά καθημερινά και η δημοκρασία είναι ρίσεις. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό προς το παρόν. Και να δούμε την εικόνα της αγοράς, θα την βλέπουμε στο τέλος του μήνα. Λοιπόν, εργάτες γης, σημαντικό τώρα θέμα, το οποίο θα το ανοίξουμε τώρα με εσάς, κύριε Δουλούμη, διότι εδώ από την προηγούμενη εβδομάδα είμαστε σε επαφή εδώ σαν σταθμός με τα εργατικά κέντρα Καστοριάς και Φλόρινας. Δηλαδή έχουμε επαφή με τους προέδρους των εργατικών κέντρων εκεί για το θέμα των εργατών γης. Και λέω εγώ τώρα, με το δικό μου το μυαλό, και και στην δεκαετία του 80 και του 70, μη σου πω, είχαμε μια εσωτερική μετανάστευση εργατών γης, κυρίως στην ηλιοκαλλιέργεια, από τη Βόρεια Ελλάδα, που εδώ αυτή την περίοδο, από τώρα και στο εξής δηλαδή, είναι παγωμένοι οι άνθρωποι. Ό,τι εργασίες ήταν να κάνουν με τα μήλα τους, τα έδωσαν. Δηλαδή έγινε συγκομιδή, άρα είναι στην ανεργία. Και υπάρχει μια συζήτηση που εξελίσσεται να έρθουν ανθρώποι από τη Βόρεια Ελλάδα και να δουλέψουν εδώ στα εργάτες γης, εδώ στην περιοχή μας. Το θέμα και ο προβληματισμός των προέδρων των εργατικών κέντρων, και κύριε Δουλούμη, είναι ότι ναι, καλά, ας πούμε, εγώ θα βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση, ας πούμε, θα έρθω σε επαφή και με τον κόσμο, ποιος θέλει να έρθει και να εργαστεί εκεί, αλλά θέλουμε συνθήκες ανθρώπινες διαβίωσης, δηλαδή να εξασφαλίσουμε ένα σπίτι, ένα κάτι. Το βλέπετε εφικτό, αντί να πηγαίνουμε στην Αίγυπτο και στον Μπαγκλαντές να φέρνουμε ανθρώπους να μπορέσουμε με άλλο τρόπο και να το δούμε αυτό, αλλά θεσμικά δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό θεσμικά. Καλή, πάρα πολύ ωραία κουβέντα ανοίγεται και πάρα πολύ που σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε σε επαφή. Οι άνθρωποι έχουν αυτό τον προβληματισμό, τα εργατικά κέντρα δηλαδή έχουν αυτό τον προβληματισμό. Θέλουν θεσμικά και εντάξει, λέει, εγώ να βάλω 50 ανθρώπους σε ένα λεωφορείο να έρθουν στην Κρήτη. Μου εξασφαλίζεις όμως στέγη και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης προκειμένου να έρθουν, ας πούμε, τώρα στην ελαιοσυγκομιδή, που να αποσυμφορήσουν, δηλαδή να μην φεύγουν οι εργάτες γης του θερμοκηπίου να πηγαίνουν σε ελιές με 50 ευρώ, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Άρα να παραμείνουν ή του θερμοκηπίου όσοι είναι, αν θέλει και κάποιος από εκεί να εργαστεί σε θερμοκηπίο καλός, ή δάλλως να το απορροφηθούν στην ελαιοσυλλογή. Λοιπόν, για πάνω πώς το βλέπετε και αν μπορεί θεσμικά να λειτουργήσει αυτό, τη στιγμή που ψάχνουμε σπίτια να βρούμε, τα ενίκια έχουν εκτοξευθεί ή δεν υπάρχουν σπίτια, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Λοιπόν, εάν μιλούσαμε για εργάτες σε ένα εργοστάσιο, ο οποίος εργάτης θα δίπλωνε κουτιά, δηλαδή θα πιανε κουτιά από μια μεριά, θα δίπλωνε, θα βάζει την άλλη, και ή θα έκανε μια τυποποιημένη δουλειά. Θα σκούπιζε, για παράδειγμα, ή θα έκανε μια δουλειά ανειδίκευτο εργάτη. Γιατί μιλάμε πλέον για ανειδίκευτος εργάτης, δεν μιλάμε για εξειδικευμένους. Τότε λοιπόν θα είχε βάσκα τέτοιο. Δηλαδή να μας στείλουν από όπου θέλουν, να μας στέλνουν ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρεις και τα χαρακτηριστικά τους. Δηλαδή μπορεί να είναι 150 κιλά ο άνθρωπος. Δηλαδή θα βάλουμε μεζούρα, αλλά θα πούμε πρέπει να είναι ύψος τόσο, βάρος τόσο. Έχει αυτή η δουλειά που κάνουμε δυστυχώς. Έχει κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή πρέπει ο εργάτης να έχει κάποια χαρακτηριστικά, ο εργαζόμενος μάλλον, πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι συγκεκριμένα και τα οποία πρέπει και αυτός που τα έχει τα χαρακτηριστικά να έχει τη θέληση να το κάνει. Είμαι της άποψης ότι ό,τι μέτρα και να βάλουμε, ό,τι υποσχέσεις και να πάρουμε από εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, το θέμα είναι ότι υπάρχει μια τάση αεργίας. Δεν έχουμε ανεργία στην Ελλάδα, αυτό να το ξεχάσουμε. Δηλαδή, όποιος θέλει να δουλέψει, θα δουλέψει. Εάν είσαι στη Βόρεια Ελλάδα και θες να θρέψεις τα παιδιά σου και πεινάνε τα παιδιά σου και θες να δουλέψεις και είσαι σε κατηγορία λοιπόν που το λέει η καρδιά σου, θα κατέβεις και στην Κρήτη και θα πας και στην Αίγυπτο να πας να δουλέψεις, γιατί εκεί θρέψεις τα παιδιά σου. Το θέμα είναι ότι υπάρχει λοιπόν αυτή η τάση της εποχής, οι οποίοι προτιμούν
να μην κάνουν τίποτα, να κάνονται στο σπίτι και να ζουν με τα επιδόματα παρά να μπουν στην εργασία. Και αυτό δεν είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο ότι εμείς είμαστε εδώ πέρα. Είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Mm-hmm. Όλη η Ευρώπη είναι έτσι. Όλη η Ευρώπη θέλει να ζει με παροχές. Πλέον οι παροχές στην Ευρώπη είναι κάτι το συνηθισμένο, ενώ πρώτα ήταν κάτι το ασυνήθιστο. Πλέον ζουν πολύ με παροχές και δεν θέλουν να αλλάξει αυτό. Δηλαδή δεν θα φύγει ο άλλος από τη Βολή του, από τη Βόρεια Ελλάδα. Ας το δούμε τώρα ρεαλιστικά. Από τον καφέ του για να έρθει να παίρνει συν άλλα 20 ευρώ ή 15 από ό,τι παίρνει. Δεν θα το κάνει. Εκεί πέρα, να, ίσως, αλλά και υπάρχει, υπάρχει ενδιαφέρον, μας λένε οι πρόεδροι εκεί. Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι, αλλά το θέμα είναι, υπάρχει ενδιαφέρον το οποίο να το δούμε στην πράξη. Εάν, σας είπα, ήθελε κάποιος εργαζόμενος πραγματικά να έρθει να δουλέψει γιατί το θέλει, αυτός και η οικογένειά του, που έχει περίπτωση να μην έρθει στην Ιεράπετρα, να βρει τόπο, να το βρούνε, να μείνει, δηλαδή δεν ήθελε και θεσμικά κάτι να. Ναι, απλά οι άνθρωποι μου λένε και καλώς ότι δεν μπορούν να. Πώς θα το πω τώρα. Και να ψάχνουν ουσιαστικά το που θα μείνουν ή που θα πει. Ναι, και να έχουν ευθύνη των ανθρώπων που θα καλέσουν, γιατί τα εργατικά κέντρα θα καλέσουν. Τώρα πλέον ζούμε στην εποχή. Ναι. Ζούμε στην εποχή που πηγαίναμε, παίρναμε το τρένο και πηγαίναμε κάπου και δεν ξέραμε που θα κατέβουμε. Τώρα πια, εάν θέλει κάποιο, μπορεί να πάρει τηλέφωνο να ρωτήσει, να μπει στο ίντερνετ, να δει τι είναι εκεί που πάω, πόσο είναι το ενίκιο, υπάρχει σπίτι και να τα προσαρμόσει μόνο στα αυτά. Αλλά όμως επειδή. Ουσιαστικά οδηγούμαστε σε αδιέξοδο, δηλαδή πάμε μόνο σε ένα σχέδιο το οποίο δεν πρόκειται να ευωδώσει και για πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή να έρθουν τέτοιοι 30, δηλαδή για τέτοια νούμερα. Πώς είναι διατεθειμένοι πραγματικά. Ναι, δεν το ξέρουμε. Εντάξει, άμα ψάχνουμε ανθρώπους και πάμε, δηλαδή μισό λεπτό τώρα. Μας ενδιαφέρει περισσότερο να πάμε στο Μπαγκλαντές να βρούμε ανθρώπους, να τους γεμίσουμε σε ένα καράβι ως σύγχρονη δουλεία και να τους φέρουμε εδώ. Όχι, με τίποτα. Γιατί όμως θα τους έχουμε σε μια καλύβα μέσα αναμένουν. Δηλαδή, έτσι όπως το λέμε τώρα, οι άνθρωποι σωστά κάνουν. Μα είναι και λογικό, το καταλαβαίνω. Θέλουν να είναι σίγουροι ότι οι συνθήκες εργασίας δεν είναι μανολάβα, ας πούμε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε, λένε ότι αν αυτό εξασφαλιστεί με κάποιο τρόπο και υπάρχει μια παρέμβαση περιφερειών, σου λέω τώρα. Γιατί έρχεται και σε συνάρτηση αυτό με αυτή τη συμφωνία με την Αίγυπτο για 5.000 εργάτες από κάτω. Ναι. Πώς έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και γιατί να πάρουμε, ας πούμε, τον Αιγύπτιο. Όχι, γιατί να μην προτιμήσουμε τους ανθρώπους. Χρειαζόμαστε 50.000 τουλάχιστον πανελλαδικά εργάτες γης και το μίνιμουμ περίπου στα 30.000 και αυτή τη στιγμή οι 5.000 Αιγύπτου και οι οποιοδήποτε από την Μακεδονία μας να κατέβουν εδώ θα πρέπει να γίνει μια αναδιανομή των εργατών αυτή πανελλαδικά που αν δεν ξεκινήσει δεν μπορούμε να δούμε και τον αριθμό της. Έχετε απόλυτο δίκιο γιατί όταν μιλάμε περί εργαζομένων, περί ποιότητας ζωής, γιατί ό,τι και να βάλουμε σε συνάρτηση πάει σωστά. Δηλαδή έχει μια καλή κατάληξη την οποία όμως δεν μπορούμε να την προεξοφλήσουμε. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, λέμε ότι θα φέρουμε 5.000 εργάτες από. Γιατί έχετε δει καν καράβι, θα εξαφορτώσουμε μέχρι τώρα με Αιγύπτιους. Όχι, λέω. Δηλαδή, αυτό είναι το όραμά μας. Μάλλον το όραμα είναι κάποιο. Και πού μπορεί να τον δουλέψει, ακούσει, γιατί, πρέπει, δηλαδή, έτσι. Ναι, γιατί πρέπει, να είμαστε και, πρέπει να είμαστε και πρώτα απ' όλα ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Πού μπορεί να δουλέψει. Μπορεί να δουλέψει το ότι, ότι θέλουμε ανθρώπους, θεωρητικά πάντα, οι οποίοι να είναι διατεθειμένοι να μπουν σε χωράφι, διότι εκεί ήταν. Δεν τον έβγαλε τον άλλον από κάποια δουλειά γραφείου να τον έχω στο χωράφι και να έχει απαιτήσει. Δουλεύανε σε πολύ χειρότερες συνθήκες από εμάς, από ό,τι θα δούμε στην Ιερά Βέβαια, με πολύ μικρότερο μεροκάματο. Και σε πολύ χειρότερες θετικές ζωής. Τέτοιους ανθρώπους λοιπόν εμείς θέλουμε εδώ πέρα, όπως μια φορά ήρθαν οι Βούλγαροι αυτοί που ήταν από τη Νότια Βουλγαρία, αυτοί οι πιο μελαχρινοί, αυτοί στο πιο. Γιατί ξέρετε, οι Βούλγαροι είναι και αυτοί σαν εμάς νεράτες. Δηλαδή. Κάποια στιγμή είχαμε γεννήσει. Το κριτήριό μας ήταν οι χειρότερες συνθήκες οι οποίες θα προϋπήρχαν για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε να φαίνονται καλύτερες αυτές. Όχι, απλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για να δούμε τι θα καταλήξει και τι θα φέρει το φίλτρο εδώ κάτω. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές γιατί αν ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι το οποίο ρεαλιστικά δεν θα δουλέψει, ποιος ο λόγος να το δουλέψουμε. Δηλαδή, και να το πάμε δεν θα να το κάνουμε να έχουμε δηλαδή κάποια στάνταρ τα οποία θα πρέπει να λειτουργήσουν για αυτοί οι άνθρωποι έρχονται σαν εργαζόμενοι και όχι σαν κάτι άλλο.
πάρα πολύ ωραία. Αλλά όμως επειδή το κράτος το δικό μας δεν μας έχει συζητήσει αυτοματισμούς τέτοιους, οι οποίοι να μπορούν να οργανωθούν και να μπουν σε αλλά αντί να πάτε στο Μηταράκι και να του λέτε αυτό και εκείνο και το άλλο, γιατί δεν το κάνουμε μεταξύ μας, οι περιφέρειες μεταξύ τους. Ναι, καταλαβαίνετε, λέω. Είναι πάρα πολύ καλό. Σαν ιδέα είναι πάρα πολύ καλή και μακάρι να έχει και αποτέλεσμα. Αλλά όμως δεν βλέπω αυτό το συντονισμό. Δηλαδή δεν βλέπω την όρεξη. Μα άμα δεν το πιέσετε οι συνδικαλιστές και κάνετε μια τέτοια πρόταση, ας πούμε. Έτσι, οι συνεταιρισμοί, ξέρω εγώ. Τώρα ξεκινάνε οι ελιές. Θα μπορούσαν οι όλα μπορούν να ξεκινήσουν μια καλή ιδέα και να μπορέσει να αυτή η ιδέα να καρποφορήσει. Γι' αυτό το λέω. Πάρα πολύ ωραία. Θα μπορούσα, ανοίγοντας την κουβέντα αυτή, να σας έλεγα τι καταπληκτική ιδέα είναι αυτή και πάμε, τώρα να ξεκινήσουμε να την υλοποιήσουμε, να κάνουμε κουβέντα σαν τους πολιτικούς. Μα γι' αυτό είπα. Δηλαδή θέλουμε ανθρώπους που να τους έχουμε σε μια καλύβα μέσα σε αυτές τις συνθήκες, γιατί ενδεχομένως να μην έχουν γνωρίσει και καλύτερες συνθήκες. Μπορεί να είναι και χωρίς την καλύβα. Αλλά τέλος πάντων, τέτοιο θέλουμε. Σε καμία των περιπτώσεων, εμείς θέλουμε αξιοπρεπείς ανθρώπους να δουλεύουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες και να παράγουν αξιοπρεπές έργο. Διότι αυτό είναι το θέμα. Όταν θες να παράξεις κάτι καλό, πρέπει να προσφέρεις και κάτι καλό. Και καταλήγουμε, έχουμε καταλήξει με εσωτερικές εδώ πέρα συζητήσεις σε εργάτες ξένο χώρο, διότι απλά όταν ένας Αιγύπτιος, για παράδειγμα, έρθει στην Ελλάδα ή ένας Μαροκινός, εγώ Μαροκινό εργάτη, και στείλει στη μητέρα του 1 ευρώ την ημέρα, κάνει πάρτι. Το καταλαβαίνετε. Φανταστείτε τώρα έναν εδώ πέρα εργάτη να θέλει να φύγει με τη γυναίκα του, τα παιδιά του, μάλλον με τη γυναίκα του να έρθει, δηλαδή ένα ζευγάρι, να ξεκινήσουν ενίκια ιστορίες, ό,τι με την ποιότητα ζωής που θα τους προσφέρουμε και όλα αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε, να εργάζονται και μετά να πρέπει να στείλουν το περίσσεμα των χρημάτων, να ζήσει και η οικογένεια του πάνω και να ξέρει τον κόπο. Αυτό βγαίνει με το μεροκάματο που διαμορφώνεται και μπορεί να διαμορφωθεί στην Ιεράπετρα. Δεν μιλάμε για Γερμανία, μιλάμε για Ιεράπετρα. Ναι, είμαστε, τι σημαίνει αυτό, δηλαδή μισό λεπτό τώρα. Τώρα έχουν πάει τα μεροκάματα μέχρι και 50 ευρώ ακούω. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Έτσι είναι. Εάν λοιπόν έχουμε ένα εργαζόμενο και του δίνουμε, ξέρω εγώ, 50 ευρώ σε μια τέτοια δουλειά που είναι, εντάξει, είναι χειρονακτική, δεν το συζητώ. Και το αξίζει, και όχι μόνο το 50 και πολύ περισσότερο, αλλά ποια είναι η διαφορά, δηλαδή γιατί το λέμε αυτό, τι δεν θέλουμε. Ουσιαστικά αυτό που καταλαβαίνω τώρα είναι ότι μη χαίρεσαι, γιατί εγώ το δημοσιογραφικά προσπάθησα να το να φέρω σε επαφή τα εργατικά κέντρα με εμάς εδώ και να γίνει αυτό. Και λογικό είναι οι άνθρωποι να θέλουν να διασφαλίσουν, είπαμε, στέγη, ανθρώπινες συνθήκες και όχι καλύβα. Εμείς αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι δεν θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά θέλουμε κάποιον να είναι, πώς το λένε, να μένει σε καλύβα. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό ως συμπέρασμα, δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό. Δεν είναι αυτό συμπέρασμα, αλλά όμως έχω να σας πω το εξής. Ότι όταν ένας νέος εργαζόμενος στην Ελλάδα, στην Ιεράπετρα, ας πάμε την Ιεράπετρα τοπικά και θα πάμε μετά και παραπέρα, για να δούμε τι γίνεται. Που ξέρει λοιπόν, που ξέρει ο συγκεκριμένος ότι ο πατέρας του, ένα νέο παιδί, ας πούμε 25 χρονών, που ξέρει ότι ο πατέρας του πληρώνει 50 ευρώ έναν εργάτη γης από το εξωτερικό για να είναι στο θερμοκήπιο. Και τον παρακαλά και του μασά το φαγητό, θα φτάσουμε σε τέτοια σημεία, να του μασάμε και το φαγητό. Και όμως προτιμάει να μην πάει στο θερμοκήπιο. Διότι αυτή είναι η αλήθεια. Και αν την αλήθεια θέλετε να τη βλέπουμε, πρέπει να τη βλέπουμε. Να μην κάνουμε ότι τη βλέπουμε, αλλά όμως να ψάχνουμε λύσεις απ' έξω. Και δεν πάει στο θερμοκήπιο. Και δεν μιλάμε τώρα για πολλά παιδιά της αίρεσης, αλλά για αρκετά. Και προτιμάει να δουλεύει σε μια καφετέρια για 700 ευρώ και για 500 το μήνα. Και τότε λοιπόν ποιος του φταίει τώρα. Ενίσταμε τώρα εδώ, δηλαδή μισό λεπτό τώρα. Είναι σαν να βγάζουμε άχρηστη την νεολαία μας. Όχι, δεν είπα για όλους. Δείτε τα παιδιά της Ιεράπετρας που τρέχουν πάνω κάτω μεταγωγικά και βοηθάνε στα θερμοκήπια. Αλλά όμως, είναι δύο κατηγορίες. Είναι αυτοί που ζουν μέσα στην αγροτική παραγωγή. Και είναι αυτό, το ξέρουν το πράγμα, ότι πρέπει να κάνουν αυτό για να επιζήσουν και αυτοί και η οικογένεια τους. Και είναι και αυτοί που δεν είναι στην αγροτική παραγωγή και έχουν σαν όραμα καλύτερα να πάνε και σαν στόχο το πρωί που θα σηκωθούν, καλύτερα να πάνε σε μια καφετέρια παρά να πάνε τα διπλάσια λεφτά σε ένα θερμοκήπιο. Αυτό δεν το βλέπετε δίπλα σας, γύρω σας. Δεν μιλάμε για τα παιδιά που είναι στην αγροτική παραγωγή, αυτοί είναι στην αγροτική παραγωγή. Και στην τελική και οι καφετέρες θα δουλέψουν. Και πρέπει να έχουν και σερβιτόρια, πρέπει να έχουν γιατρούς και να φέρουν καφέ, τι θα κάνατε. Θα φέρουν αυτοί τους Πακιστανούς που λέμε τώρα για τους Μαροκινούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή υπάρχει ένας αυτοματισμός. Αλλά όμως αυτό που έχω καταλήξει εγώ σαν φόντας του Λιμνιού στην Ιεράπετρα και γενικά στην Ελλάδα
είναι ότι όταν ένας άνθρωπος θέλει να δουλέψει στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη, μπορεί και το κάνει. Και δεν χρειάζεται να του εξασφαλίσεις κάτι. Καλή είναι και εξασφάλιση ότι να του εξασφαλίσει τη στέγη για πράγματα, αλλά αν θέλει και πραγματικά το έχει σκοπό να κάνει κάτι στη ζωή, θα το κάνει. Δεν χρειάζεται εμείς να του δημιουργήσουμε αυτοματισμούς και να του δημιουργήσουμε τις συνθήκες κατάλληλες που και καλά δεν υπάρχουν, μα υπάρχουν συνθήκες. Δηλαδή, πάρτε ένα ζευγάρι. Άμα είναι ένα ζευγάρι που δουλεύει με, ας μην πούμε το 50 ευρώ, ας πούμε το 40. Με 40 ευρώ καθαρά την ημέρα 80 ευρώ. Είναι τουλάχιστον 2.000 ευρώ το μήνα. Για πείτε μου στην Ιερά Πέτρα με 2.000 ευρώ το μήνα πώς περνάς. Περνάς πάρα πολύ καλά, φαντάζομαι. Και όμως λοιπόν, ποιος είναι ο αυτοματισμός αυτός που θα τους φέρει κάτω και οι εγγύησεις αυτές. Δεν το ξέρουν, τα μεροκάματα είναι έτσι, το ξέρουν. Δεν μπορούν να ρωτήσουν, ρωτάνε. Γιατί, το θέμα είναι γιατί δεν έχουμε ροή. Παλιότερα ήταν μονόδρομος. Παλιότερα όταν υπήρχε λοιπόν αυτό το πράγμα με τις ελιές που ερχόταν και μαζεύανε από όλη την Κρήτη οι ελιές και κάνανε φεύγουν από εδώ και πηγαίνανε μέσα στα σταφύλια και ερχόταν οι σταφυλάντες εδώ πέρα στις ελιές. Αυτό ήταν γιατί ήταν μονόδρομος. Τότε δεν υπήρχαν οι καφετέρειες που λέμε, ούτε αγροτική παραγωγή στο σημείο που είναι. Ήταν τα πράγματα λίγα και συγκεκριμένα. Και εμένα η μάνα μου πήγαινε με ροκάμετο στα θερμοκήπια. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή το χειμώνα πήγαινε με ροκάμετο στα θερμοκήπια πριν να ασχοληθεί με αυτή. Και το καλοκαίρι δεν δούλευε σε ξενοδοχεία γιατί αυτό ήταν. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό που κάναμε ήταν αυτό, να έρθουμε σε επαφή με τα εργατικά κέντρα. Είπαν οι άνθρωποι ότι είναι διατεθειμένοι και υπάρχει ενδιαφέρον. Από εκεί και μετά, τι να πω, εάν δεν υπάρξει μια θεσμική πρόταση, αν δεν συνεργαστούν κάποιοι φορείς, όπως αντί να πηγαίνουμε στις πρεσβείες του Μπαγκλαντές και της Αιγύπτου και να ζητάμε ανθρώπους και μπορούμε μεταξύ μας να συνεννοηθούμε με τη Βόρεια Ελλάδα, τι να πω τώρα. Είναι τόσο καλά αυτά που λέτε, μα τόσο ωραία, ακούγονται τόσο ωραία στα αυτιά, αλλά όμως στην πράξη το θέμα ότι εδώ λοιπόν, δεν μπορούμε πραγματικά δεν καταλαβαίνω το πρόβλημα τώρα. Να σου πω, γιατί θεσμικά δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για τα εύκολα. Για αυτό που είναι και λίγο. Εντάξει, οπότε πάμε στο Μηταράκι να το πούμε υπέγραψε και πάμε στο Μπαγκλαντές να βάλουμε μια καραβιά Μπαγκλαντές Ιανούς. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, να τους φέρουμε εδώ πέρα, να τους βάλουμε και ένα λουρί στο λαιμό. Λοιπόν, οι καταστάσεις δεν μας οδηγούν εκεί πέρα. Αλλά και ούτε καράβια θα έρθουν με τον Μπαγκλαντές. Μην νομίζετε ότι με τους εργάτες ζορίζονται για να σας μεταφέρω το κλίμα που υπάρχει, γιατί ήταν αυτό που με ενδιαφέρει. Όταν λοιπόν ρώτησα Ισπανούς πόσο πληρώνουν μεροκάματο, μου λένε ότι πληρώνουν 9 με 13 ευρώ την ώρα. Στην αγροτική παραγωγή. Και οι Ιταλοί λοιπόν που φεύγουν από εδώ και βγαίνουν στην Ιταλία πληρώνουν πάνω από 14 ευρώ την ώρα. Το ακούτε αυτό που σας λέω? Γι' αυτό φεύγουν από εδώ οι άνθρωποι και πηγαίνουν εκεί πέρα. Βγάλε εσύ λοιπόν, μα δεν ξέρω τι παραγωγή έχουν και τι πληρώνουν εκεί πέρα και τι παίρνουν. Δεν ξέρω και τι. Και επίσης δεν ξέρω και τι βοήθεια έχουν από το κάτω αυτό που λέμε, που ψάχνουμε εδώ πέρα και δεν βρίσκουμε. Δηλαδή που κοιτάμε πίσω και λέμε, μα πού είναι η βοήθεια αυτή που ψάχνουμε το κάτω για να απασχολήσουμε ανθρώπους που το κάτω τους πληρώνει ούτως ή άλλως. Το θέλουμε έτσι όπως το θέλουμε όμως. Δηλαδή αυτό κατάλαβα. Θέλουμε τη λύση, αλλά δεν θέλουμε και έτσι όπως τη θέλουμε. Δεν είμαι αισιόδοξος για τους αυτοματισμούς του κράτους. Για εκείνα να δεν μεταξύ μας, δηλαδή μεταξύ μας οι αντιπεριφέρειες, η περιφέρεια, να εγγυηθεί έστω κάποια πράγματα. Ναι, εμπλέκεται πάλι αυτό το κράτος μέσα. Εμπλέκεται. Όταν αναφερόμαστε για περιφέρεια και εμπλέκεται το κράτος. Και όπου εμπλέκεται δυστυχώς το κράτος στην Ελλάδα, μας έχει διδάξει ότι τα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο καλά. Ας το κάνουμε μόνοι μας. Να το ξεκινούσα προσωπικά. να υπήρχε ενδιαφέρον λοιπόν από έναν, να μπορούσα να υπήρχε ένα τηλέφωνο να πάρω σε μια τέτοια. Σε ένα εργατικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα και ας ήταν και όποιον να είναι. Λοιπόν, στη διάθεσή σας είναι τα τηλέφωνα των εργατικών κέντρων εκεί. Εάν θέλετε, και το λέω, να συνεννοηθείτε με τους προέδρους εκεί των δύο εργατικών κέντρων που έχουμε εδώ στη διάθεσή μας, τα έχουμε τα τηλέφωνα. Έχουμε ήδη επαφές κάνει με τους ανθρώπους αυτούς, αλλά τελικώς καταλαβαίνω ότι δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Όχι, δεν είναι. Μαρία, στο λέω. Ναι, μα έτσι όπως μου το λέτε τώρα, δηλαδή ενώ υπάρχει προσπάθεια. Η πραγματικότητα τι. Ναι, πάντως και αν φεύγουν από εδώ στην προκειμένη περίπτωση για τα μεροκάματα αυτά, τα ορομίσθια τα οποία ακουστήκαν, τότε θα φύγουν και οι άνθρωποι από τη Βόρεια Ελλάδα, να φύγουμε και από εδώ και να δουλέψουμε για εκείνους. Να μην κάνουμε καθόλου θερμοκήπιο από εδώ. Πάμε λοιπόν ότι η κατάσταση, θέλω να σας πω ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή όσο νομίζουμε, είναι πιο σύνθετη και επίσης ξεκινά
ξεκινάει, αυτό το πολυσύντο ξεκινάει την ιδιοσυγκρασία μας. Ότι σας είπα ότι αυτό το πράγμα που παλιότερα φεύγαμε από τη Βόρεια Ελλάδα και χώρισαν όλοι, ή φεύγαμε εμείς και πήγαμε στα φίλια, αυτό απλά τα τελευταία χρόνια έχει παρακαλέσει. Ωραία, να το ξαναενεργοποιήσουμε αυτό και μας δίνετε μια δυνατότητα τώρα. Ξέρω εγώ για τις ελιές κυρίως. Ωραία, και σας υπόσχομαι ότι θα το κάνω πρώτος εγώ και θα σας πω, πω και το αποτέλεσμα. Ενάς. Γιατί όλοι μας θέλουμε να πηγαίνουμε σε κάποιον στο θερμό γιατί λέμε. Πώς είναι οι πιπεριές καλές. Άνοιξε τους αριθμούς και να το καταλαβαίνει, όχι λέω άνοιξε για να κλείνει. Δηλαδή, γιατί έχουμε φοβερό πρόβλημα επικοινωνίας πρώτα απ' όλα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά πιο εύκολο είναι να συνοηθείς, ας πούμε, με τον άνθρωπο που είναι από το Πακιστάν ή από τον Μπαγκλαντές, παρά να συνοηθείς με έναν Έλληνα, ας πούμε. Φοβερό πρόβλημα επικοινωνίας. Αλλά αυτό που έχουμε, αυτό που στο τέλος της ημέρας βλέπω και το βλέπω και από όλη γενικά την Ελλάδα ότι. Ρε παιδί μου, υπάρχει μια τάση να θέλουν όλοι να πάνε να γίνουν διευθυντές υποδιευθυντές κάπου. Εντάξει, μα σε αυτό φταίτε εσείς όμως, φταίμε εμείς, η γενιά του 70-60 που μας μεγαλώσανε με αυτή την οτροπία, έτσι. Ναι. Όταν είσαι αγρότης, πας εκεί ο αποτυχημένος, ο τελευταίος πάει στον αγροτικό τομέα. Αυτό το έχουμε και ο καλύτερος πάει το λιγότερο σε καμία τράπεζα. Στο δημόσιο για παράδειγμα. Στο δημόσιο. Αυτό έχει αλλάξει, δεν παίζει. Ναι, ακριβώς. Αυτό λοιπόν να αλλά αυτά είναι ξεπερασμένα πλέον. Δηλαδή τώρα βλέπεις ότι όπου υπάρχει δουλειά μπορεί να πάει να εργαστείς. Έτσι ακριβώς. Δεν παίζει κάτι άλλο. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, και μπορεί εμείς εδώ στην Ιεράπετρα να είμαστε λίγο σκληραγωγημένοι και να έχουμε. Ρε παιδί, να έχουμε φάει τη ζωή με το κουτάλι διαφορετικά. Αλλά αυτό δεν γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όχι, εδώ θα διαφωνήσω. Γιατί δηλαδή, σχετικά στην με, Ελλάδα τώρα, με τον κάμπο της Θήβας ή από εκεί και πέρα το θέμα της Λάρισας, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που μπορεί να μας δείξουν ότι αυτοί και αν έχουν φάει τη ζωή με το κουτάλι, όλος ο αγροτικός τομέας, όπου και στην Ελλάδα να σταθεί, έχει φάει αυτή την κατάσταση από τα γενοφάσκια του. Όχι αστεία. Ωραία. Και είπατε τώρα τη λέξη κλειδί. Σε αγροτικές περιοχές έχουν φάει, έχουν φάει τη ζωή με το κουτάλι και έχουν δει τη ζωή από την καλή και από την κακή. Μάλλον τις περισσότερες φορές μόνο από την κακή πλευρά. Τα αστικά κέντρα. Γιατί εκεί μιλάμε τώρα. Για να πάρουμε ανθρώπους από τα αστικά κέντρα. Διότι αν θέλουμε να πάμε σε αγροτική περιοχή, να πάμε για παράδειγμα, πού να σας πω τώρα, στην Αγιά και να ζητήσουμε από το εργατικό κέντρο της Αγιάς εργάτες, απλά θα πάρουμε το κουδουράκι. Γιατί εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, τώρα είπαμε για τα δύο αυτά εργατικά κέντρα που μπορούμε, τώρα είναι ξέρω εγώ μείον 20 βαθμούς το χειμώνα, τα χιόνια είναι πάγος, δεν μπορούν οι άνθρωποι να δουλέψουν, ό,τι εργασίες αγροτικές ήταν να κάνουν έκοψαν τα μήλα τους, τέλος και υπάρχει ενδιαφέρον και βοήθεια μπορεί να μας προσφέρουν αυτοί και εμείς λέμε όχι, δεν θέλουμε αυτούς. Μακάρι να ευοδώσει, αλλά. Μα δεν το προσπαθήσαμε, τέλος πάντων. Ωραία, μα είπαμε ότι. Δεν είμαι κατά τη προσπάθεια. Όχι. Απλά εγώ αυτό που θέλω να πω έτσι κλείνοντας είναι ότι είναι τα τηλέφωνα εδώ στη διάθεσή σας. Είτε του Αγροτικού Συλλόγου, είτε συνεταιρισμών, είτε της αντιπεριφέρειας, είτε δεν ξέρω τι, να επικοινωνήσετε και με κάποιο τρόπο να βρεθεί μια λύση. Πάρα πολύ ναι, τώρα το. Ναι, εκτός αν δεν θέλουμε, τέλος πάντων. Ναι. Όχι, μα. Ξαναλέω. Προεξοφλώ θα μου πείτε, προεξοφλείς μια κατάσταση. Δυστυχώς εδώ πέρα, σε αυτή τη θέση που είμαστε, στην Ιεράπετρα, επειδή πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και να τους δίνουμε μια γρήγορη ερμηνεία γιατί εάν πάμε προς μια λάθος κατεύθυνση, που δεν είναι λάθος, αλλά τέλος πάντων, ας το πω έτσι. Τέλος πάντων, να το δοκιμάσουμε, πρέπει παιδί μου, 2 μήνες, 3 μήνες να μαζέψουμε τις ελιές. Και έτσι αποσυμφορείται και το θερμοκήπιο. Δεν θα φύγει ο εργάτης σου από τις ελιές να πάει από το θερμοκήπιο να πάει στις ελιές, επειδή θα παίρνει 50 ευρώ τη μέρα και 60 πόσο θα ανέβει το μεροκάματο. Είναι θα ήταν κάτι το φανταστικό. Γιατί είμαι ρομαντική, μόνο εγώ. Να κλείσω αισιόδοξα. Εμείς, σας υπόσχομαι ότι ο πρώτος που θα το ψάξει θα είναι η Ανατολή. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο αγροτικός σύλλογος και εντάξει, θα κάνει πολύ, εγώ σας λέω αυτό. Ότι αυτό με τους δύο προέδρους, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί άνθρωποι, ενδιαφέρονται και ενδιαφέρονται και για τον κόσμο τους, εννοείται, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει χαμός τώρα στα τηλέφωνα με αυτό το θέμα των εργατών γης. Και θα με συγχωρήσετε για την προεξόπληση, αλλά όμως
δυστυχώς θα πρέπει κάποια πράγματα να τα λέμε έτσι όπως είναι και να μην τα ομορφοποιούμε, γιατί στο τέλος δεν κοιτάει. Όχι, παιδί μου, δεν ομορφοποιεί κανείς. Απλά λέω τώρα, πώς το λένε, πήγαινε στη Βόρεια Ελλάδα που μαζεύουν μήλα εκεί. Δηλαδή, δύσκολο είναι να μάθει ο άλλος να μαζεύει την ντομάτα ή να μαζεύει την ελιά. Κύριε Βιαννιτάκη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Σας ακούμε. Που είστε εκεί και μας ακούνε κιόλας. Να είστε καλά. Λοιπόν, εσείς το ξέρετε το θέμα, βέβαια. Ακούω με πολύ προσοχή την ζωηρή κουβέντα σας με τον κύριο Δουλούμη. Οφείλω να πω ότι και οι δύο έχετε απόλυτο δίκιο από οι δύο πλευρές. Αυτό που προσπαθεί να σας πει ο κύριος Δουλούμης και πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ συγκεκριμένες επιλογές για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και δυστυχώς δεν υπάρχει καθόλου ενδιαφέρον από τις περιοχές που αναφέρατε πριν. Το θέμα με τα εργατικά κέντρα στην Κολύμβηση. Γι' αυτό πρέπει να. Δηλαδή το προσπαθήσατε. Το θέμα με τα εργατικά κέντρα στην Κοζάνη και στην Κλωρινά, όπως ξέρετε, έχει ανακύψει περίπου 20 μέρες. Καστοριά, ναι, το ξέρω. Έχουμε έρθει σε επαφή και με το εργατικό κέντρο του Ηρακλείου και έχουμε ζητήσει να μας στείλουν, όχι τώρα, χθες, να μας στείλουν τα ονόματα τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον για να συζητήσουμε τα υπόλοιπα, όχι το θέμα του μισθού ή του μεροκάματος. Άλλο, μισό λεπτό. Με το εργατικό κέντρο Ηρακλείου ήρθατε να μεσολαβήσει για να σας πούνε τι και πώς. Όχι. Σας λέω με όλα και με τα τρία. Επειδή το θέμα, θυμάστε, είχε ανακύψει για συνεργασία του εργατικού κέντρου Ηρακλείου με το εργατικό κέντρο στη Φλόρινα και στην Καστοριά. Για συντονισμό των κινήσεων. Ωραία, έχετε μιλήσει με τους προέδρους των εργατικών κέντρων. Έχετε μιλήσει. Από την αρχή που έχει ανακύψει τώρα. Δεν μου το ανέφερε. Γι' αυτό το λέω. Αυτό θα λέω. Έχουμε μιλήσει. Δεν μου το ανέφεραν, λέω, οι πρόεδροι, γιατί είχα μια συνομιλία και με τους δύο. Συγγνώμη, μπορείτε να βάλετε μία άνω τελεία, παιδιά, να σας αφήσω, γιατί πρέπει να βάλω το μηχάνημά μου μπροστά, γιατί εργάζεται. Άμα είναι για το μηχάνημα φόντα μου, να σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε για τις λεπτομέρειες. Πάρα πολύ. Θα συνεχίσω, σας ακούω τις ιδέες σας πάντα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Οπότε μένουμε το κύριο Βιαννιτάκη. Ναι, ακούμε. Έχει γίνει επικοινωνία και με τα τρία εργατικά κέντρα τις προηγούμενες μέρες και μάλιστα έγινε και δεύτερη. Και σφαιρά και γίνει και δεύτερη. Δυστυχώς, όπως ακριβώς ο κ. Δουλούμης πριν προσπαθούσε να σας πει ότι είναι μια εκπληκτική ιδέα και λογική ιδέα για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες, δυστυχώς στην πράξη δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, αυτή τη στιγμή έχουμε. Μα δεν έχουν καλέσει τα εργατικά κέντρα ακόμα ανθρώπους από εκεί. Κάνετε λάθος. Εγώ αυτή είναι η ενημέρωση που έχω. Τα εργατικά κέντρα Φλόρινας και Καστοριάς δεν έχουν καλέσει ακόμα, γιατί οι άνθρωποι, οι πρόεδροι εκεί δεν θέλουν να εκτεθούν στους ανθρώπους τους, εάν θεσμικά. Δεν έχουν, ας πούμε, ανθρώπινες συνθήκες ζωής για τους ανθρώπους που θα βρουν. Ακούστε, αυτή η κουβέντα ξεκίνησε ακριβώς με το να υπάρξει να εκδηλώσουν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών ενδιαφέρον καταρχήν. Όχι, μα δεν έχει γίνει αυτό. Το λέω γιατί μιλώ με τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κάτι που να έχουν ανακοινώσει οι πρόεδροι των εργατικών κέντρων στους πολίτες τους, εάν δεν υπάρξει κάποια συνεννόηση μεταξύ σας. Μεταξύ του εργατικού κέντρου, ας πούμε, του Λασιθίου, με το εργατικό κέντρο της Φλόρινας ή της Καστοριάς. Δεν υπάρχει αυτό. Ακούστε να δείτε. Ξεκίνησε. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε, κύριε Βιαννιτάκη. Μα άμα δεν θέλουμε και θέλουμε να πάμε στο Μπαγκλαντές. Άλλο αυτό. Θέλω να σας πω. Ωραία, πείτε. Ξεκίνησε από την εκδήλωση ενδιαφέροντος καταρχήν για να καλυφθούν οι ανάγκες στην αγροτική παραγωγή στην Κρήτη, γενικότερα στην ελοκομεία στην Ελλάδα. Αυτό ξεκίνησε. Όμως, πριν πάρα πολύ καιρό, όμως. Μετά που δεν υπήρξε κανένα απολύτως ενδιαφέρον, μπήκε στην κουβέντα μήπως να δελεάσουμε περισσότερο με το να ζητήσουμε να εξασφαλισμένες συνθήκες διαμονής. Μα έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να πάρεις, πρέπει να εξασφαλίσεις
συνθήκες διαμονής. Είτε από τον Μπαγκλαντές έρθουν, είτε από το Πακιστάν έρθουν μέσω πρεσβειών. Έτσι δεν είναι. Ο κύριος Δουλούμης πριν, αυτός που θέλει να εργαστεί και πραγματικά έχει την ανάγκη να εργαστεί, είναι, μπαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Ναι, αλλά το ίδιο θα μπορούσε να πει και για εσάς. Όποιος θέλει να βρει εργάτες γης, μπορεί να βρει. Το ίδιο θα μπορούσε να πει και για εσάς κάποιος. Σας ξαναλέω, εμείς περιμένουμε ακόμα κάποιον με τον οποίο, τον έναν ενδιαφερόμενο περιμένουμε, με τον οποίο να το ρωτήσουμε. Έχουμε αυτή τη δουλειά, τι θέλει για αυτή τη δουλειά. Τι χρειάζεσαι για αυτή τη δουλειά. Το καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Ούτε με το πρόγραμμα, ούτε με το πρόγραμμα με τους Ουκρανούς, αν θυμάστε καλά. Εμάς μας δείχνουν σπίτια. Εμείς εδώ στην περιοχή βρήκαμε 15 σπίτια. Ωραία. Γιατί δεν τα κρατάτε αυτά τα 15 σπίτια για να υπάρξει συνεννόηση με τη Βόρεια Ελλάδα? Θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε έτοιμα αυτά που ενδεχομένως να ζητήσει ο καθένας που θα δείξει ένα ενδιαφέρον. Δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί διαφωνούμε πραγματικά. Εσείς λέτε ότι... Μα δεν το προσπαθήσαμε. Αυτό προσπαθώ να πω. Εκεί διαφωνούμε ακριβώς. Εκεί ακριβώς θα διαφωνούμε. Σας λέω ότι έχουμε... Μα χθες μίλαγα με τους προέδρους πραγματικά και δεν μου είπαν ότι έχετε έρθει σε επαφή μαζί. Και αυτό που μου είπαν ότι θέλουν να έρθουν θεσμικά σε επαφή, όχι δημοσιογραφικά μαζί μου, να έρθουν επαφή θεσμικά με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λωσιθίου, παραδείγματος χάρη, με τον πρόεδρο, ξέρω εγώ, του Συνδικαλιστικού της Ιεράπετρας, με τον πρόεδρο των Αντιπεριφερειάρχη. Αυτό μου έλεγαν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να πάρουν, και σωστά το λένε οι άνθρωποι, στο λαιμό τους τους συμπατριώτες τους και να έρθουν εδώ χωρίς να έχουν εξασφαλίσει εργασία και διαμονή και εργασία. Αυτό σας λέω. Και χθες μίλαγα, δηλαδή μίλαγα πέρυσι. Και σας λέω και εγώ ότι επειδή όπως αυτοί λοιπόν δεν θέλουν να εκτεθούν απέναντι στα μέλη τους, το ίδιο κάνουμε και εμείς. Πριν λοιπόν κάνουμε οποιαδήποτε διαδικασία μέχρι τώρα, τη δοκιμάζουμε πρώτα εμείς. Εννοώ ότι το θέμα με τους Ουκρανούς από το προηγούμενο Μάρτι, συγγνώμη, Απρίλη, το είχαμε ξεκινήσει χωρίς να το βγάλουμε στη δημοσιότητα. Με πολλές, με αρκετές ΜΚΟ οι οποίες έχουν ασχοληθεί ή με το θέμα των προσφύγων όλα αυτά τα χρόνια, πριν το βγάλουμε στη δημοσιότητα, ότι τελικά δεν γίνεται, το είχαμε δοκιμάσει πάρα πολλές φορές, για να το πούμε. Δεν βγαίνουμε, γιατί ακριβώς δεν θέλουμε να εκτεθούμε και εμείς στα μέλη μας. Η ουσία και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, θεωρώ, είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ αυξημένες ανάγκες, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν λοιπόν από την Ελλάδα δεν μπορούν να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, γιατί απλά, ξέρετε, υπάρχει ένα ρητό που λέει όταν δεν σκέφτεσαι, συσκέφτεσαι. Όταν απλά οι περισσότεροι ζητάνε να συζητήσουμε, να το συζητήσουμε για να συζητήσουμε τι θα συζητήσουμε τελικά, καταλαβαίνετε ότι έχω χάσει τη χρονιά και δεν υπάρχει λόγος για να συζητήσουμε. Αυτό δηλαδή έχετε πει σε εργατικά κέντρα, ότι παιδιά, έχω 15 σπίτια, προσωπικά έχω βρει 15 ακριβώς, σπίτια, ακριβώς, ελάτε, βρες μου, ξέρω εγώ, ναι, εγώ αυτό ακριβώς δεν το άκουσα. Αυτό έχει γίνει, ξαναλέω, έχει γίνει και με το Εργατικό Κέντρο του Ηρακλείου, το οποίο Εργατικό Κέντρο του Ηρακλείου έχει μπει ως διαμεσολαβητής, ως θεσμικό όργανο, ναι, που ζητούν από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό έχει γίνει πάρα πολλές μέρες. Το Εργατικό Κέντρο δηλαδή του Ηρακλείου θα μας λύσει το πρόβλημά μας, είναι ο ενδιάμεσος, αυτό μου λέτε? Όχι, είναι ο ενδιάμεσος, ο οποίος ζητάνε τα εργατικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας για να μπορέσουν να συζητήσουν το θέμα. Μα το αυτό... τέλος πάντων, εγώ αυτό έχω καταλάβει, αλλά είναι τώρα άμα δεν θες να ζυμώσεις, 20 μέρες κοσκινίζεις. Δεν ξέρω από ποια πλευρά είναι το ζύμωμα, αλλά είναι ξεκάθαρη. Καταλαβαίνω ότι εμείς αυτό που θέλουμε
μας αρέσει το σύγχρονο, συγγνώμη, αυτό καταλαβαίνω, σύγχρονο δουλεμπόριο, φέρνεις 10-20 ανθρώπους από εδώ και από εκεί, τους αμολάς ένα χωράφι σε μια καλύβα, αυτό καταλαβαίνω ότι θέλουμε. Δεν θέλουμε δεν κάτι είναι άλλο. Πώς? Δεν είναι έτσι, σας λέω δεν θα είχαμε φτάσει στο σημείο αυτό γιατί μην μου πείτε ότι αυτό το θέμα δεν το έχουμε αναδείξει στο μέτρο βαθμό πάνω από ένα χρόνο τώρα. Μην μου πείτε ότι σχεδόν σε όλες τις επιστολές μας παντού και πάντα το πρώτο πράγμα που ζητούσαμε ήταν η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους Έλληνες. Γιατί θέλω να σας πω ότι έχει γίνει ενημέρωση, κανείς δεν μπορεί να πει Έλληνας ότι δεν το ξέρει. Έχουμε φτάσει όμως σε ένα σημείο τώρα το οποίο πάμε από τη θεωρία στην πράξη. Η πράξη ποια είναι? Είμαστε στα μέσα προς το τέλος του Οκτώβρη, οι μισές καλλιέργειες έχουν επιτευχθεί, οι υπόλοιπες αναμένουν τις επόμενες 10 μέρες. Έρχεται ελαιοκομική περίοδο και εμείς συζητάμε αυτά που είναι τα ίδια πράγματα που είχαμε ξεκινήσει να συζητάμε από πέρυσι. Για το ότι πρέπει να υπάρξουν διασφαλίσεις. Για το ότι, και σας ξαναλέω, στα περισσότερα έχουν γίνει όλες οι δοκιμές, οι απαραίτητες δοκιμές, και εκεί που δούλεψαν συνεχίζουμε. Εκεί που δεν δούλεψαν δεν μπορούμε να εκτεθούμε και εμείς απέναντι στα μέλη μας. Ούτε με τις πρόσφυγες, γενικότερα υπήρχε ενδιαφέρον, ούτε από την Ελληνική. Τέλος πάντων, εντάξει, okay, κύριε Βιεντάκη, αυτό που λέει και ένας φίλος εδώ, ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει επιτροπές διακρατικές και φέρνει κόσμο με συμβάσεις, έτσι. Και επίσης η πολιτική ιδεολειψία και αρκετοί ακραίοι δεν θέλουν κανονικούς ανθρώπους. Διαβάζω μηνύματα που στέλνουν ακούγοντάς σας οι ακροατές μας. Είδαμε ποιοι πανηγύριζαν όταν έδερναν τους αλλοδαπούς, αυτά θα πληρώσουν. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι, εντάξει, μην το πάμε εκεί, αλλά μόνο του πάει, τέλος πάντων, ναι. Αλλά, ναι, χωρίς να το προσπαθούμε ουσιαστικά, το απορρίπτουμε. Γι' αυτό μιλάει για πολιτική ιδεολειψία ο φίλος μας, ακροατής. Κύριε Ταγκαράκη, εκεί διαφωνούμε τόση ώρα. Στο ότι επιμένετε ότι δεν έχει γίνει προσπάθεια και ουσιαστικά καταφεύγουμε στην εύκολη λύση. Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το πράγμα που γίνεται σήμερα. Δεν έχει γίνει καθόλου εύκολη διαδικασία το προηγούμενο διάστημα, αλλά όμως αυτή τη στιγμή έχουμε την ανάγκη να προχωρήσουμε γρήγορα. Το τι θα γίνει αύριο, το τι θα γίνει αύριο είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά σήμερα, αυτό το μήνα, είναι πολύ συγκεκριμένες οι επιλογές πλέον που μας έχουν απομείνει. Ωραία. Τότε, να ξέρεις, θα κάνουμε. Θα επιστρατεύσουμε τα παιδιά μας. Ό,τι είναι από 20 χρονών και πάνω και έχει τελειώσει το λύκειο, επιστρατεύστε λοιπόν τα παιδιά σας να πάνε να μαζέψουν τις ελιές, να μαζέψουν το αγκουράκι, να μαζέψουν τον ντοματίνι. Αυτό. Γιατί αυτό είπε και ο κύριος Δουλούμης προηγουμένως ουσιαστικά. Να φύγουν από τις καφετέριες τα παιδιά και να έρθουν να βοηθήσουν στην παραγωγική διαδικασία. Αλλά είναι στην ατομική ευθύνη του κάθε ενός. Εμείς συζητάμε για τη συνολική και συλλογική ευθύνη που φέρουμε εμείς σαν φορέας, ο οποίος φορέας έχει την υποχρέωση, έχει την πίεση από τα μέλη του να βρει λύση σε ένα τόσο σημαντικό θέμα για τώρα, όχι για αύριο. Εντάξει, λύση είναι όπως το φαντάζεστε όμως, έτσι, αυτό καταλαβαίνω. Πέρυσι συζητούσαμε άλλα πράγματα για να μην φτάσουμε εδώ. Συζητούσαμε τις προϋποθέσεις τις οποίες ιδιαίτερα θα έχει ο καθένας στο μυαλό του και για την Ελλάδα και για την τοπική οικονομία και γενικότερα για την ελληνική οικονομία. Δυστυχώς, και αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, δυστυχώς, οι αιτίες στις οποίες υπάρχει αυτή, που δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, είναι άλλες. Είναι άλλες. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ούτε το μεροκάματο, ούτε η εξασφάλιση στέγης, ούτε οτιδήποτε. Εμείς είμαστε πλέον πεπισμένοι. Ναι. Ότι... αν δεν είχατε εσείς, αν ήσασταν πραγματικά άνεργος, θα μπαίνατε στην κουβέντα για να συζητήσετε. Μα μισό λεπτό τώρα, γιατί αρχίζω και πώς το λένε, εκνευρίζομαι. Φταίει το παιδί που δεν πάει να δουλέψει, φταίει αυτό που δεν έγινε έτσι, δηλαδή όλοι φταίνουν εκτός από εμάς.
Αυτό μου λέτε. Όχι, αυτό μου λέτε. Εάν δεν ήταν τα επιδόματα, εάν δεν ήταν τα παιδιά, εάν δεν ήταν η σύνταξη της γιαγιάς, θα την κόψουμε ρε παιδιά και αυτή τη σύνταξη. 300 ευρώ παίρνει. Να μην δίνει το 5 ευρώ στον εγγονό της από να πιει ένα καφέ. Διαφωνείτε ότι, ότι το θέμα, όχι η σύνταξη της γιαγιάς, διαφωνείτε όμως ότι, ότι αρκετά, ότι σε μεγάλο βαθμό ασκείνεται η επιδημία. Η επιδοματική πολιτική, διαφωνείτε? Να τα κόψουν και αυτά τα επιδόματα, παιδί μου τώρα. Μισό λεπτό. Διαφωνώ, βεβαίως και διαφωνώ. Ωραία. Εντάξει. Επιδοματική πολιτική. Μα τέλος πάντων, την κατηγορούσατε τώρα σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε. Που άνθρωποι ξεμένουν από ρεύμα. Άνθρωποι δεν θα έχουν να φάνε σε λίγο. Που ψάχνουν τα σκουπίδια, μου λέτε εσείς για την επιδοματική πολιτική. Να αυξήσουν τους μισθούς τότε. Ας πάει το μεροκάματο 100 ευρώ του εργάτη σας, έτσι, για να μπορέσετε να, τέτοιο, για να μην παίρνει επίδομα. Προφανώς. Πώς θα γίνει τώρα? Είναι και αυτό μια λύση. Μα ναι, πώς αλλιώς. Προσέξτε. Λοιπόν, να βάλουμε στην κουβέντα το ο κύριος Μελιωτάκης, ο Μιχάλης θέλει να κάνει μια παρέμβαση, ο πρώην πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου. Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Πεταράκη. Καλημέρα στο Γενικό μας Γραμματέα, τον κύριο Βιαννιτάκη. Σε λίγο θα μου τον κάνετε και πρόεδρο της Κίνας, έτσι. Σας ακούω. Σας ακούω από πριν με μεγάλο ενδιαφέρον και προσήλωση από την αρχή του Φόντα του Δουλούμη, του συναδέλφου Φόντα Δουλούμη. Κοιτάξτε λίγο να δείτε, κάπου μέσα εκεί, όπως θα βλέπετε, είναι κάπου, είναι, μπορούμε να πούμε, να χρησιμοποιούν τώρα όρους φιλολογικούς, είναι η αλήθεια, να μου επιτρέψετε. Τέσσερα τα σημεία, θα είναι πολύ σύντομη η παρέμβασή μου, αν επιτρέπετε. Τέσσερα είναι τα σημεία. Έχουμε εργαλεία στα χέρια μας, τα οποία είτε επιτηδευμένα πολιτικά μένουν αδρανοί, όχι ότι δεν υπάρχουν, μένουν αδρανοί. Άρα βλέπουμε, βλέπουμε το κράτος. Δεν θα πω την κυβέρνηση. Δεν. Όλοι για μένα, επιτρέψτε μου, γυρίζουν γύρω-γύρω από τον εαυτό τους. Το κράτος λοιπόν, όσον αφορά τα εργαλεία που δίνει, για να έχουμε τη δυνατότητα να καλέσουμε ανθρώπους για να εργαστούν σε οποιοδήποτε κλάδο, γιατί δεν είναι μόνο τα θερμοκήπια, έτσι, δεν είναι μόνο οι αγροτικές δουλειές, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, είναι πρώτον το τι εργαλεία μας δίνει το κράτος. Τι μας δίνει το κράτος? Μου λέει, δεν έχετε σπίτια. Το Υπουργείο Ανάπτυξης με υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη, διαστόματος υπουργού, τον Αύγουστο, πριν τις 15 του Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ήταν τέλη Ιούλη, είχε βγει και είχε πει ότι όποιες οργανώσεις, αναπεριφέρεια, αναδήμο, ζητάνε να στεγάσουν εργατικό δυναμικό, επειδή πολύ καλά γνωρίζουμε και τώρα τα δικά μας, αν πάρετε και μπείτε στα site, για να δείτε αν έχουμε σπίτια, σπίτια δεν έχουμε. Με 15, ναι, εδώ χρειαζόμαστε 2.000 εργατικά χέρια. Ήρθε το Υπουργείο το ίδιο και μας είπε ότι επιδοτεί στο 50% τα λεγόμενα κοντέινερ, τα οικιστικά κοντέινερ όμως. Μην φανταστούμε κοντέινερ. Δηλαδή τώρα, μισό λεπτό. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή επιδότηση κοντέινερ για να βάλουμε τους ανθρώπους, αυτό μου λέτε? Όχι, περιμένετε. Για να το καταλάβω, δεν καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Υπάρχουν κονδύλια από τον κρατικό μηχανισμό που επιδοτούν στο 50% οικίσκους. Δηλαδή εδώ τώρα προσπαθούμε να βρούμε στέγη. Στέγη προσπαθούμε να βρούμε τώρα. Σε ποιους? Ένα το κρατούμενο. Πάμε τώρα να δούμε. Το ποιους θα φτάξουμε και εκεί. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Δηλαδή θα έχουμε ανθρώπους να τους βάλουμε στα κοντέινερ, τέλος πάντων. Αυτό μου λέει. Το κοντέινερ, ναι, γιατί παρεξηγείται ο όρος κοντέινερ. Είναι η κύχη προκάτ, οι οποίοι κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους, ανά τρία με τέσσερα άτομα λένε αυτοί. Εμείς θα πούμε ανά δύο. Για να είναι ακόμα καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Κουβαρντάδες, large, παρακάτω. Ναι, είμαστε, ναι, προσέξτε. Σπίτια έχουμε, δεν έχουμε. Άρα λοιπόν, μας δίνει το συγκεκριμένο βοήθημα και προσέξτε λίγο, τα συγκεκριμένα τα έχω δει διαόμαση. Ωραία, για ποιους, πάμε λίγο, δεν έχω χρόνο, δεν έχουμε πολύ χρόνο, για πάμε. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε χρόνο. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Mm. Ποτέ μας δεν πιάσαμε το συγκεκριμένο, γιατί είναι 7 τα συναρμόδια υπουργεία δυστυχώς. Ένα λοιπόν το κρατούμενο, ένα εργαλείο από εκεί. Δεύτερο εργαλείο. Δεν θα το τρέξω τόσο πολύ, θα καταλήξω πιάνοντας την τελευταία σας κουβέντα, τα εργατικά κέντρα της χώρας. Mm. Ανεξαρτήτως του που βρίσκονται. Εννοείται και ευχής έργων θα ήταν και χαρά Θεού να παίξουν, να μου επιτραπεί ο όρος, μπάλα μεταξύ τους στα εργατικά κέντρα ή φορείς με τα εργατικά κέντρα που διατίθονται ανεξαρτήτως αριθμό, γιατί
ένα εργατικό κέντρο μπορεί να έχει 2 άτομα, 5 άτομα. Ανεξαρτήτως λοιπόν αθυμό, να έρθει σε συνεννόηση και να κατεβεί κάτω ένας δικό μας κοπέλι, να το πούμε στην έκφρασή μας, παρά να τα δίνω ενούς, όχι ότι δεν τα κάνει. Είναι δικό μας κοπέλι, άλλο τώρα, μην, εντάξει, τώρα ναι, μιλάω για ιδεολειψίες από τη μια, άλλο άμε πράγμα, πάμε ναι, τώρα ναι, στην άλλη μπάντα. Όχι, ακούστε με λίγο, μα το κλείνα. Δεν έχει σημασία λοιπόν αν είναι από την Κεφαλονιά, για μας. Ναι. Είτε από τον Μπαγκλαντές. Ναι. Θα το πούμε καλύτερα. Δεν το ακόμα είπα εγώ έτσι ρατσιστικά. Είπα ότι είναι όχι, περισσότερο. Μισό λεπτό. Είναι πιο δύσκολο να μπας να γεμίσεις το καράβι Μπαγκλαντασιανούς παρά να συνεννοηθείς με δύο ανθρώπους από τη Βόρεια. Αυτό προσπαθώ να πω. Δεν υπάρχει ρατσισμός στη μέση. Αυτό έχει που κατάλαβα είναι ότι δεν θέλουμε. Πάμε λίγο. Εμείς εννοείται ότι θέλουμε το συγκεκριμένο, ο τόπος μας, ναι, και θα πιάσω την κουβέντα του Φόντα του Βουλούμη, του κυρίου Βιαννιτάκη, το κλείνω, ναι, ο τόπος μας είναι θελτικός προς αυτούς τους ανθρώπους, όχι, πάει αυτό, μπορούμε να το κάνουμε εννοείτε θελτικό, για όχι ποιους, δεν είναι, με συγχωρείτε, δεν είναι. Για ποιους λέτε τώρα, για ποιους τους εργάτες. Ναι. Για τους εσωτερικούς εργάτες. Α, εσωτερική μετανάστευση. Την είχαμε ναι, για τη δεκαετία του 70-80. Ναι, μπράβο, για την ναι, εσωτερική μετανάστευση. Και πολλοί έχουν μείνει κιόλας εδώ από τότε. Ναι, εννοείται τότε ναι, στα ωραία χρόνια. Πάμε στο τώρα. Ναι. Στο τώρα. Ο τόπος μας είναι θελτικός. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν έχει θέμα. Είναι θέμα ανθρώπων τώρα, έτσι. Είναι θέμα. Πάμε τώρα, ναι. Μα είναι και θέμα διαβίωσης. Μια χαρά είναι ο τόπος μας. Το που μια χαρά είναι ο τόπος μας για μας. Το πώς μας βλέπουν οι άλλοι, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Το πώς είναι η πόλη μας, το πώς είναι η αστική μας συγκοινωνία, το πώς είναι τα χωριά μας, το πώς είναι η καθαριότητά μας, το πώς είναι όλα. Άστο, να μην μπούμε εκεί. Είναι λοιπόν θελτικός ο τόπος, κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να το σε βρούμε κατοικίες, μπορούμε να το σε βρούμε κατοικίες. Άρα λοιπόν αυτό που μένει να κάνουμε ποιο είναι, να έρθουμε σε συνεννόηση, να δούμε. Μπορείτε να έρθετε και να μείνετε σε αυτά τα στάνταρ που παρέχουμε. Μπορούν ή δεν μπορούν. Οι εγγυείς από ποιους είναι, από τους ευθύνοντες, να πάνε οι ευθύνοντες να έρθουν στη συνεννόηση τώρα. Όπως το κάνατε εσείς, κυρία Τσαγκαράκη. Όπως το κάνατε εσείς. Έλλειψη ούτως ή άλλως έχουμε. Εγώ δεν είμαι θεσμικός παράγοντας. Απλά όχι, προσπαθώ να πω ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ευγενέστατοι και άλλα. Για να καλέσω τον κόσμο τους θέλουν διασφαλίσεις. Αυτό και ο κύριος Διαννιτάκης είπε ότι έχει έρθει σε επαφή και δεν υπάρχει και ενδιαφέρον από τη Βόρεια Ελλάδα. Να σας πω ότι. Εντάξει, τέλος πάντων. Ότι, ότι δυστυχώς κατέληξε να μην υπάρχει ενδιαφέρον. Μα δεν το ψάξατε, είναι, είμαι σίγουρη. Είναι προς κόμματα. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλετε, αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή το λέω, μα το λέω και εγώ με τα λόγια γνώσεως. Διότι μισό λεπτό. Η έρευνά μου η δημοσιογραφική που έκανα μου δείχνει άλλο. Άρα κάτι παίζεται, κάτι δεν ξέρω, δεν θέλετε μάλλον. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι δεν θέλετε να συνεργαστείτε. Τον τελευταίο χρόνο μόνο να δείτε. Μα εγώ δεν λέω για τον τελευταίο χρόνο. Τώρα σε 10 μέρες, 20 μέρες, αν αποφασίσετε και συνεννοηθείτε θεσμικά, θα βρεθούν άνθρωποι 10, 20, 30, μα 30 εργάτες να μαζέψουν τις ελιές. Δεν θα σου πάρει τον εργάτη από το θερμοκήπιο για να πάει να μαζέψει την ελιά. Το καταλαβαίνετε. Και 50 να έρθουν. Εκτός αν δεν θέλετε. Εντάξει, εγώ θα το ψάξω περισσότερο. Αλλά εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι, θα το ψάξω. Γιατί δεν ξέρω. Δεν μου είπε κάποιος ότι έχει έρθει σε επαφή μαζί του. Θα το διευκρινίσω όμως για να μην είναι. Πώς το λένε. Εγώ σας είπαμε ότι οι ίδιοι έχουμε έρθει σε επαφή μαζί τους για να κάνουμε πρώτα εμείς τη δοκιμή. Εμείς θα κάνουμε τη δοκιμή να δούμε αν όντως αυτό που λένε στέκει για να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε. Τέλος πάντων, δεν βρίσκουμε άκρη. Καλά, εντάξει. Okay, εντάξει. Κάντε την έρευνά σας. Δεν ξέρω αν θα απογοητευτείτε ή αν θα δείτε κάτι άλλο. Όμως θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή προέχουν άλλα ζητήματα γιατί είμαστε στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Τι άλλα ζητήματα εννοείτε? Τι όχι, προέχουν αυτό... άλλα ζητήματα? Εννοώ το πώς θα γίνει πιο γρήγορα, το πώς θα φέρουμε πιο γρήγορα στην περιοχή μας άτομα. Ντάξει. Και σας ξαναλέω, επειδή αυτό το είχαμε προβλέψει, κάναμε προσπάθειες πάνω από ένα χρόνο, σας είπα και τα παραδείγματα,
δυστυχώς δεν υπάρχουν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και εύχομαι να μην απογοητευτείτε με την έρευνα. Εγώ μόνο απογοητευτώ. Εγώ τη δουλειά μου κάνω έτσι και δίνω, προσπαθώ να δώσω και κάποια άλλη εναλλακτική και μια άλλη πρόταση. Δεν είναι θέμα γνώμης. Εγώ δεν ζητώ προσωπικό. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή δεν είναι προσωπικό το θέμα. Είναι δημοσιογραφική, δημοσιογραφική έρευνα. Συμφωνώ. Που σημαίνει δεν πήγα στο Πακιστάν να πάω να κάνω έρευνα. Στην Ελλάδα την κάνουμε την έρευνα. Κοιτάξτε να δείτε όμως. Είπατε μια πάρα πολύ σοφή κουβέντα αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς όλοι οι εμπλεκόμενοι στο κομμάτι αυτό δεν είναι εμπλεκόμενοι που έχουν την ανάγκη. Όταν δεν έχεις την ανάγκη να βιώσεις την πραγματική ανάγκη. Εξαρτάται, αν έχεις ενσυναίσθηση. Ναι, όχι. Μπαίνω στη θέση του ανθρώπου. Όχι, μισό λεπτό. Δεν καταλαβαίνω το πόνο σου απόλυτα. Μπαίνω στη θέση σου όμως, το παπούτσι σου. Και καταλαβαίνω ότι αν δεν δουλέψεις, εάν δεν έχεις τους εργάτες σου να δουλέψεις, η οικονομία της περιοχής θα πατώσει. Έτσι. Ναι. Δεν θα μπορεί ο άλλος να πληρώσει τα εφοδιά του. Δεν θα μπορεί ο. Δηλαδή, οπότε τι μου λέτε τώρα. Το τελευταίο πράγμα όμως το τελευταίο πράγμα είναι ότι θα πατώσει η οικονομία της περιοχής. Το πρώτο πράγμα είναι ότι θα πατώσει η οικονομία του καθένα από αυτούς που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει διαφορετική βαρύτητα το πώς το ποιος χειρίζεται το κάθε τι πράγμα. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ στο σπίτι του καθενός πόσες ανάγκες έχει και τι έγινε να πληρώσει αύριο ή πόσος είναι ο λογαριασμός του ρεύματος. Εγώ το βλέπω συνολικά και όχι ατομικά. Καταλάβατε. Αυτή και είναι η δουλειά μου αυτή. Να το βλέπω συλλογικά ως κοινωνία που είμαστε. Αυτή λοιπόν, επειδή για να το δούμε συνολικά, πρέπει να το δούμε συνολικά. Τώρα είμαστε στο και πέντε. Αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι όλες οι προσπάθειες έως τώρα, τον τελευταίο χρόνο, για όλη την κουβέντα την οποία έχουμε αναπτύξει. Εντάξει, το καταλάβαμε, κύριε Βιεντάκη, ωραία. Ωραία. Άρα εμείς έχουμε επιλογή. Ωραία. Λοιπόν, οπότε εσείς θα κάνετε τις ημερίδες σας και με αυτό θα τα καταφέρετε. Λοιπόν, κύριε Μανιτάκη, θέλετε κάτι να συμπληρώσετε? Ναι, θέλω να συμπληρώσω. Μακάρι, δημοσιογραφικά θα το πω. Έτσι, από το δικό σας. Μακάρι και οι υπόλοιποι ευθύνοντες να είχαν το σκεπτικό, το δικό σας λέω εγώ, όσον αφορά τη ζέστη του να αναλύσουμε ή να ανάγουμε ένα πρόβλημα ή να προσπαθήσουμε να φέρουμε λύση. Όχι ότι οι άλλοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους ή δεν μπορούν να φτάσουν. Δεν λέμε ποιος την έχει. Δεν λέμε ποιος το κάνει πιο καλά αυτή τη στιγμή. Προσέξτε με. Όχι, δεν λέμε αυτό. Έτσι, δεν λέμε αυτό. Από εκεί και ύστερα. Δύο κουβέντες, μόνο δύο κουβέντες. Να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία τα λιγοστά που μας δίνει το ελληνικό κράτος και η ελληνική νομοθεσία προς πάσα κατεύθυνση, αν θέλετε, να δούμε λίγο τον εαυτό μας καλύτερα στον καθρέφτη, για το πού απευθυνόμαστε και γιατί και σε ποιους ανθρώπους και τι δυναμική θέλουμε στην περιοχή μας. Έτσι, και αν είναι να έρθουνε, προσωπική μου γνώμη και άποψη, αν είναι να έρθουνε ανθρώποι της δουλειάς, μπορούμε να πούμε, άσχετα αν μαζεύανε μήλα, αν μαζεύανε πορτοκάλια, αν μαζεύανε. Δηλαδή ο Πακιστανός ξέρει ξανά θερμοκήπιο. Όχι, ακούσαμε λίγο. Ο Μπαγκλαντεσιανός έχει ξαναφέρει ντομάτα. Ακούσαμε λίγο. Κυρία Τσαγκαράκη, δεν αναφέρομαι ούτε στους Μπαγκλαντές, ούτε στην Αίγυπτο, ούτε στις Ινδίες, ούτε στο Πακιστάν, ούτε στο Αφγανιστάν. Αναφέρομαι καθαρά και ξεκάθαρα στην εσωτερική μετανάστευση εργατών γης. Που δόξα τω Θεώ πολύ καλά γνωρίζουμε ότι στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη στιγμή θερμοκρασίες, ειδικά τη νύχτα, είναι απαγορευτικές στο να κουνήσουν λίγο τα δαχτυλάκια. Να δουλέψουν, να κάνουν λοιπόν, κάτι. Είμαστε. Έχουμε το θετικό μας κλίμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό που πρέπει στάνταρ, και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα εδώ κάτω, είναι πού θα μείνουν οι άνθρωποι. Ωραία. Ο καθένας μπορεί να έχει ένα δωμάτιο, δύο δωμάτια, ξέρω εγώ, κάπου να το δώσει. Τέλος πάντων. Όχι, δεν ξέρω, έρχομαι στην αρχή στο εργαλείο. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα καλυφθεί όλη αυτή η ανάγκη μόνο από την εσωτερική αυτή μετανάστευση. Θα χρειαστεί να υπάρξει και από αλλού μετανάστευση και προφανώς και από τον Μπαγκλαντές και από λοιπά. Να έχουν ακριβώς τον ίδιο τρόπο διαβίωσης εδώ και την ίδια προστασία που έχουν
η εταιρική μετανάστευση. Ναι. Ωραία, αλλιώς κύριε Μελιωτάκη, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς βάλαμε στο τραπέζι αυτό το θέμα και ο Θεός βοηθός. Έχουμε τα τηλέφωνα εδώ των προέδρων του εργατικών κέντρων. Όποιο θέλει μπορεί να. Ωραία, λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Να σε επαφή. Α, όχι αύριο, τώρα. Τώρα. Τώρα, ωραία. Δώστε τα τηλέφωνα, τα ξέρετε τα τηλέφωνα που γίνονται. Είτε αυτό είναι δήμος, μπρεκάντο Μαρία που σου λέω, είτε δήμος είναι αυτό, είτε ομάδος παραγωγών, είτε πρόεδρος του Ελληνικού Αγροτικού Σύλλογου, πρέπει να πάρει ωραία. Τηλέφωνα όποιος τώρα. Όποιος θεσμικός μπορεί και θέλει, είναι εδώ τα τηλέφωνα, τα τηλέφωνα των προέδρων, μπορεί να τα δώσουμε αν έχουμε θέμα. Αφού πρώτα βέβαια ρωτήσουμε και εκείνους τους ανθρώπους. Λοιπόν, Μιχάλη Μελιωτάκη, σε ευχαριστούμε. Κύριε Βιεννιτάκη, σήμερα Εσπερίδα. Σας ευχαριστώ, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Εσπερίδα σήμερα, μ' ακούτε? Ναι, με, ωραία. Ακούω. Η Εσπερίδα είναι αύριο. Σωστά, Τετάρτη. Ναι. Την κάνουμε. Θα πρέπει να σε ενημερώσω ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία που όλη την ώρα συζητάμε γενικότερα δεν είναι κάτι καινούριο, ισχύει τα τελευταία 15-20 χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά ποτέ δεν υπήρξε η ανάγκη από κανένα μας για να να κάνουμε χρήση, για να έχουμε κάποιες λύσεις. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι και το μοτίβο θέλω να σας πω ότι σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχει η ίδια υπάρχει δυνατότητα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως γίνεται η μετάκληση σε έναν αγρότη, σε όλα τα επαγγέλματα να γίνει μετάκληση εργαζομένων από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Δεν έχει να κάνει τρίτη χώρα, οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάμε, η οποία είναι ελεύθερη η εισόδος. Άρα, είναι πολύ σημαντική, γίνεται για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα. Εμείς αυτό που ευελπιστούμε αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει ενημέρωση σε όλους, σε όλους τους κλάδους, ξενοδοχεία, εστίαση, οικοδομή, υπηρεσίες, μεταφορές, σε όλους, ούτως ώστε να είναι ενήμεροι για αν ποτέ χρειαστεί να καταφύγουμε σε μια τέτοια λύση στο μέλλον. Και είναι σημαντικό γιατί για να μπορεί να γίνει χρήση στο μέλλον μια τέτοια δυνατότητα θα πρέπει να γίνει καταγραφή τώρα, μέχρι τέλος του χρόνου. Μόνο αυτό είναι το όριο που μας δεσμεύει και γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθουν όσο να το περισσότερο απλά να ενημερωθούν τι προϋποθέσεις χρειάζεται το κάθε επάγγελμα. Για παράδειγμα, εμάς γνώριζε τότε στους αγρότες, η προϋπόθεσή μας είναι ένας εργάτης ανά δύο-τρία στρέμματα. Στους άλλους κλάδους, εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω. Αύριο λοιπόν θα έχουμε την υπεύθυνη από την Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κρήτης, η οποία θα ενημερώσει για τον κάθε κλάδο ξεχωριστά και θα μας λύσει και πολλές απορίες στους αγρότες που ήδη έχουμε ξεκινήσει, έχουμε μια πρώτη εμπειρία από τη διαδικασία και σαφώς έχουμε πάρα πολλές απορίες, ερωτήσεις και οι οποίες θα απαντηθούν όλες αύριο. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι για το προηγούμενο θέμα. Λοιπόν, δεν κλείνοντας, γιατί επειδή... ωραία. Το καταλάβαμε για την Εσπερίδα αύριο τι θα κουβεντιάσετε και πόσα γιατί. Είναι όμως ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, στον οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως και είπα προσωπικά, η εκτίμησή μου είναι, συνομιλώντας και με, ξαναλέω, τους δύο προέδρους των Εργατικών Κέντρων της Βορείου Ελλάδος, είναι ότι δεν θέλετε. Πάμε να ακούσουμε για τον κύριο Βοριά τι γίνεται και πώς μπορεί να... Τι έχει συζητηθεί μέχρι τώρα. Καλημέρα σας, Πρόεδρε, από την Ιερά Πέτρα. Καλή σας μέρα, κύριε Τσακαράκη. Καλημέρα. Την όμορφη Ιερά Πέτρα στις ακράτες. Πολύ χαίρομαι που σας έχουμε εδώ. Για πείτε μας, γιατί εσείς έχετε συνομιλήσει περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω με τους προέδρους των εργατικών κέντρων Καστοριάς και Φλόρινας, αν θυμάμαι καλά τις περιοχές. Κοιτάξτε, καταρχάς να το πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Εδώ και πολλά χρόνια το εργατικό κέντρο πάντα κάνει μια προσπάθεια να φέρει εργάτες γης σε επαφή με τους παραγωγούς και ιδιαίτερα στο λιωμάζεμα και στο μάζεμα του σταφυλιού τον Αύγουστο. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια έγινε και φέτος. Η κάθε εποχή έχει τις δικές του δυσκολίες. Να καταλάβετε, στα χρόνια τα μνημονιακά έρχονανε βασικά αλλοδαπή, στα χρόνια της πανδημίας ερχόταν οι περισσότεροι Έλληνες, τώρα είναι ελάχιστοι αυτοί που έρχονται. Είναι λοιπόν αναγνωρίσιμο από μια μεριά ότι υπάρχουν έλλειψη εργατικών χεριών, από την άλλη φυσικά έχει και τους παραγωγούς, οι οποίοι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν τις δυσκολίες τους,
όλοι μπορεί να αντιληφθούμε ότι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός των πρώτων υλών σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές των προϊόντων πολλές φορές αδυνατούν να δώσουν μεροκάματα τα οποία θα μπορούσαν να τραβήξουν τους Έλληνες. Ωστόσο όμως φέτος υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, ιδιαίτερα στο θέμα το μάζεμα των ελιών. Τα μεροκάματα κυμαίνονται σε πάρα πολύ καλά, θα έλεγα, τιμές. Σε σχέση με άλλες χρονιές, ξεκινούν από 40 ευρώ και τελειώνουν, έχουμε και περιπτώσεις ακόμη και 65 ευρώ μεροκάματα. Άρα με από αυτές τις συνθήκες και έχοντας περιοχές όπως η Ανατολική Μακεδονία με τεράστια ποσοστά ενεργείας, μιλάμε τις τάξεις του 40 και 50%. Και οι άνθρωποι τώρα επέστρεψαν από τουριστικές περιοχές που είχαν πάει πάλι με εσωτερική μετανάστευση να εργαστούν. Αυτό θα έλεγα, κυρία Τσανταράκη, ότι οι άνθρωποι είναι ψημένοι. Και ψημένοι ακόμη όχι μόνο στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή υπάρχει μια μετακίνηση σε διπλανούς νομούς, ειδικά στην κομποστοποίηση στο καλοκαίρι, που οι άνθρωποι πηγαίνουν και εργάζονται. Επίσης, περνάνε τώρα μια ενεργία μέσα στο χειμώνα. Οι συνθήκες, οι καιρικές που είναι εκεί πέρα, δεν επιτρέπουν, είναι 20, τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, βαρύ χειμώνας, δεν επιτρέπουν ούτε τα εξωτερικά επαγγέλματα δεν υπάρχουν αυτή την περίοδο. Άρα, όχι μόνο θα μπορούσαν να έρθουν, θα γλιτώσουν και το κόστος, γιατί αυτές οι χαμηλές θερμοκρασίες με την αύξηση ψήμων υπάρχει ένα κόστος ζωής εκεί πέρα που θα μπορούσαν να το γλιτώσουν. Το ζήτημα όμως είναι ότι για άλλη μια φορά υπάρχει η έλλειψη της πολιτείας. Αυτό το συντονισμό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε θα έπρεπε να τον κάνει η πολιτεία. Δεν μπορεί τώρα να μαζικά να μετακινήσουμε κόσμο. Αν η πολιτεία δεν σταθεί, δεν επιδοτήσει τη μετακίνηση, τη διαμονή, να εξασφαλιστούν η διαμονή τους. Έτσι, γιατί σαν εργατικά κέντρα από τη στιγμή που παρεμβαίνουμε, θέλουμε τέσσερα πράγματα: τη διασφάλιση της διαμονής, το εργόσιμο, αξιοπρεπή μεροκάματα και διασφάλιση της διαμονής και της μετακίνησης επίσης. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτά θα πρέπει να γίνει με συντονισμό και χρειάζεται παρέμβαση της πολιτείας. Και κλείνω με αυτό. Τι έχετε κάνει τώρα εσείς, πρόεδρες, αυτό σας ακούει και ο πρόεδρος, ο γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου, είναι μαζί μας και ακούει. Μπορεί να παρέμβει και να κάνετε και διάλογο. Αλλά ποιες είναι... Να κάνει συγγνώμη, ήταν με τον πρόεδρό μας, τον κύριο Γαϊτάνη, όχι μαζί μας. Εντάξει, δεν είναι. Λέγω ότι το ξέρετε το θέμα. Επειδή είπατε ότι έχετε επικοινωνήσει, κύριε Βιαντάκη, σαν αγροτικό σύλλογο και το έχετε κάνει. Και λέμε, κάτσε να δούμε τι έχετε κάνει. Ο κύριος Βοριάς λοιπόν μας λέει άλλα από αυτά που λέτε εσείς. Λοιπόν, σε αυτή την προσπάθεια τώρα που σας λέω γίνεται, έχουμε ήδη επικοινωνήσει με δύο εργατικά κέντρα, της Καστοριάς και της Φλόρινας, αλλά γίνεται επίσης μια προσπάθεια επικοινωνίας με τα υπόλοιπα εργατικά κέντρα, ιδιαίτερα σας λέω της Δυτικής Μακεδονίας, έτσι ώστε να υπάρξει αυτός ο συντονισμός γενικότερα από την περιοχή αυτή και να κατέβει κόσμο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει πρόγραμμα το οποίο το γνωρίζουμε όλοι. Είναι το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Εκεί μετά από και διεκδίκηση, για να δώσω να καταλάβω και να ακουσαντήσω τι συμβαίνει. Επιδοτούμε τον άνεργο για τη μετακίνηση και για την διαμονή του να πάει να κάνει διακοπές και καλά το κάνει. Και δεν τον επιδοτούμε για να πάει να εργαστεί. Σωστά. Οι συμφωνίες που έχουν κλειστεί ήδη από την κυβέρνηση με χώρες όπως η Αίγυπτος, όπως το Μπαγκλαντές, εκεί πέρα γίνεται μια παρέμβαση, μια επιδότηση από την πολιτεία και δεν γίνεται για τους Έλληνες. Ναι. Οπότε δηλαδή, λοιπόν εδώ τώρα ζητήστε, κλείνουν τα ξενοδοχεία σε λίγο, έτσι. Ναι. Ωραία. Ζητήστε λοιπόν μια επιδότηση να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν σε κάποια ξενοδοχεία, που και τα ξενοδοχεία ενδεχομένως να μπορούν, δεν το ξέρω, γιατί όλοι μας είμαστε σε κατάσταση... Το έχουμε κάνει ήδη, έχουμε τρέξει και εκεί και μέσω της ΓΕΣΕ, γιατί έχουμε ζητήσει και την παρέμβαση της Γενικής Νομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, έτσι ώστε να γίνει μια επιστολή στο Υπουργείο άμεσα, γιατί ήδη είναι αργά. Ήδη είναι αργά, ουσιαστικά αν τρέχουμε να δημιουργήσουμε κάτι, κακά τα ψέματα, τρέχουμε για την επόμενη χρονιά, φέτος είναι ότι προλάβουμε τέλος πάντων. Σωστά. Έτσι ώστε να υπάρξει μια παρέμβαση άμεση των εμπλεκόμενων υπουργείων, είτε αυτό λέγεται Υπουργείο Εργασίας είτε Αγροτικής Ανάπτυξης. Παρά να ψάχνουμε στην πρεσβεία του Μπαγκλαντές.
Ναι, ή το πιο εύκολο είναι, το πιο εύκολο, κυρία Τσαγκαράκη, θα είναι να μετακινήσουμε, να πάρουμε τον άνθρωπο από την Φλόρινα, να τον πάμε στον Μπαγκλαντές και από εκεί να τον φέρουμε επιδοτούμενο. Εντάξει. Α, μπορεί να γίνει και αυτό, ναι, σωστό. Ναι, ή στην Αίγυπτο. Ναι, ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Λέω, παίρνουμε κύριε μια Βιαντάκη, την ακούσατε την κατάσταση. Βεβαίως, σας ακούμε, επίτηδε εσείς. Ναι, βεβαίως. Πολύ καλά τα είπε ο πρόεδρος του, του Εργατικού Κέντρου Γραφείου, κ. Μποριάς. Απλά, όντως, σαν διαπίστωση από την ενασχόλησή σας με το συγκεκριμένο κομμάτι φέτος, θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον από τις συγκεκριμένες περιοχές? Γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε ενδιαφέρον ούτε για τις όμορες περιοχές κατά το διάστημα που είχαν εκεί δουλειά. Αυτό θέλω να σας πω, επειδή έχουμε συχνή επικοινωνία με αντίστοιχους φορείς συνδικαλιστικούς της περιοχής, και αυτοί ψάχνουν ακόμα περισσότερο από ό,τι εμείς. Και ψάχνανε και ψάχνουν. Άρα, θέλω να καταλήξω... Αν υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή, κύριε Πρόεδρε... Ήδη να καταλάβετε, ο λόγος που κάναμε αυτή την προσπάθεια είναι ότι από τους ήδη δηλωθέντες φέτος, που σας είπα την προσπάθεια που την κάνουμε χρόνια, το 90% κυρία Τσαγκαράκη είναι εκτός Κρήτης που δηλώνουν να έρθουν από μόνοι τους. Ναι. Έχουμε αιτήσεις από την Κατερίνη, έχουμε από το Κιλκίς, έχουμε από την Πελοπόννησο, ακόμα και από την Πελοπόννησο, από την Αθήνα, να έρθουν να εργαστούν στην Κρήτη. Εκεί πέρα δεν υπάρχουν δουλειά, και να υπάρχουν δεν είναι εξωτερικού. Δηλαδή στις θερμοκρασίες μιλάμε για μείον 3, μείον 1, θα πάνε να δουλέψει στην οικοδομία, αγροτικά, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα αυτή την περίοδο. Άρα λοιπόν υπάρχει, αλλά για να δοθεί λύση χρειάζεται, όπου μπορούμε να το καταλάβουμε, την παρέμβαση σωστά της πολιτείας και οργανωμένα να γίνει αυτό το κομμάτι. Εμείς προσπαθούμε να οθήσουμε προς αυτή την προσπάθεια, και πραγματικά γίνεται αυτή η προσπάθεια για να βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας. Είναι κρίμα, θα είναι λάθος να μην μαζευτεί η παραγωγή, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο σε όλη την κοινωνία, θα έχει σε όλους μας, έτσι, σε όλους μας. Όλοι πρέπει να την κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Τέλεια. Λοιπόν, άρα το τελικό συμπέρασμα από αυτή την διαδικασία είναι ότι ότι για φέτος τουλάχιστον, εάν δεν παρέμβει η πολιτεία να εξασφαλίσει άλλα θέματα, δεν μπορούμε εμείς σαν εργοδότες στην Κρήτη να ελπίσουμε κάτι για την φετινή χρονιά. Αυτό βγάλετε στο συμπέρασμα. Αυτή είναι η αίσθηση σας, κύριε Βοριά, σε σχέση με το τώρα, με το τώρα, τον επόμενο μήνα. Ακούστε, αν δεν προσπαθήσουμε σε αυτό το νησί κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία και να καθόμαστε όλοι μαζί, γιατί η Κρήτη είναι αδικημένη σε πολλά πολλά ζητήματα. Δεν μπορεί να γίνονται μεμονωμένες προσπάθειες, αντί να γίνονται συλλογικές, να κάτσουμε. Κάνατε κάποιες προσπάθειες ως παραγωγή, ήταν σεβαστές. Καμία φορά δεν καλέσατε το κάποιο εργατικό κέντρο, έτσι ώστε να συντονιστούμε και από τη δική μας πλευρά. Εμείς αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, μιλάμε με παραγωγούς, δεν τα κάνουμε από του κεφαλιού μας. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε, πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί προς τη σωστή κατεύθυνση. Καταρχάς δεν λέμε ότι δεν χρειάζονται χέρια, έτσι, ξένων οικονομικών μεταναστών. Αυτό που λέμε, αλλά δεν γενικά, ναι, ούτε εκεί υπάρχουν. Γενικά όμως θα πρέπει κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο να καταγραφούν οι ανάγκες, και από εκεί και πέρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε σαν χώρα, να δούμε αυτές τις ανάγκες μπορούμε να τις καλύψουμε οργανωμένα, εγχώρια, και να δώσουμε λύσεις σε Έλληνες. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, δεν μπορούμε ή μπορούμε τμήμα να καλύψουμε. Πόσους χρειαζόμαστε, και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε σε συμφωνίες και όχι σε σπασμωδικές κινήσεις. Αλλά όμως συμφωνίες ουσίας, γιατί υπάρχαν παθογένειες πολύ σοβαρές στο παρελθόν, που οφείλω να τις τονίσω, που ερχόταν εδώ πέρα οικονομικοί μετανάστες και πέφτανε σε κυκλώματα εκμετάλλευσης από ομοεθνείς τους, και ως κοινωνία δεν αντιδράσαμε σε αυτό εκεί πέρα το κομμάτι, που στηβαζόταν 10 και 20 άτομα σε ένα δωμάτιο, που παίρνανε οι ταβαντζίδες, συγγνώμη για την έκφραση, που τους εκμεταλλευόταν μέρος του μεροκάματου, και αδιαφορούσε η κοινωνία,
Και όλα αυτά φύγανε όμως οι Πακιστανοί. Και φύγανε, γιατί τώρα και φύγανε όμως είχαμε... Ιταλία και Ισπανία, εκεί όπου τους έχουν και σπίτια. Με 70 ευρώ μεροκάμα το παρακαλώ. Έτσι και σπίτι. Και οι διαδικασίες είναι μιας μέρας, fast track, όχι σε αυτή τη γραφειοκρατία την ελληνική που υπάρχει. Λοιπόν, αν δεν τα δούμε σοβαρά, οργανωμένα και να κάτσουμε όλοι μαζί, να δώσουμε λύσεις όμως αξιοπρέπειας. Έτσι. Όχι έτσι, να... Ναι, τέλος πάντων. Ναι, έτσι, πάνω. Γιατί με 25 και 30 ευρώ μεροκάματα δεν μπορεί να ζήσει κανείς. Όπως και από την άλλη, αν ο παραγωγός έχει πρόβλημα, να το δώσει ακόμα και αυτό το 30 ή το 40, που σας λέω τώρα τα μεροκάματα κυμαίνονται από 40 μέχρι 65 ευρώ. Αυτά είναι τα μεροκάματα που κυμαίνονται στα λιόφυτα. Τουλάχιστον στο Ηρακλείο, γιατί και εγώ... Ναι, ναι. Να ομολογήσω ότι μιλάω για το Ηράκλειο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχω ένα πάρα πολύ καλό φίλο συνεργάτη εκεί στο Λασίθι, το Μανώλη τον Πεπόνη, ο οποίος ο άνθρωπος και συνεργαζόμαστε και έχει πολύ προσφέρει και σε αυτή την προσπάθεια και πάντα προσφέρει για να βρεθούν λύσεις. Δεν το συζητάω, έτσι. Αλλά θέλω να σας πω ότι πρέπει να τα δούμε στην ουσία και οργανωμένα, να είναι κερδισμένοι και οι δύο πλευρές. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, οπότε κύριε Βοριά, τι να πω, δεν έχω τι να πω. Ελπίζω να συντονιστούν, θα κάνουν μια προσπάθεια, θα μιλήσουμε και θα το συνεχίσουμε το θέμα και με το δικό μας τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου, τον κύριο Πεπών, και με τα εργατικά κέντρα της Βορείου Ελλάδος, και όποιος μπορεί να συντονίσει και πώς θα πιέσουμε, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Η δουλειά μας είναι να πιέζουμε προς μια κατεύθυνση και μόνο και να μπορέσουμε έτσι, να δούμε όχι κάτι άλλο. Αυτό τα γεγονότα τι αρχή και τι τέλος έχουν έτσι. Και ποιες είναι οι υποδοχές που υπάρχουν για όλα αυτά ή εν τέλει αυτές που δεν υπάρχουν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βιεννιτάκη, καλημέρα. Τετάρτη αύριο είπαμε Εσπερίδα. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο και ελπίζω πραγματικά όλη αυτή η προσπάθεια που κάνετε εσείς από την πλευρά σας να έχει ένα αίσιο αποτέλεσμα για την τοπική κοινωνία. Μακάρι. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Βοριά. Σίγουρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.